Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα θα ήθελα να σας διαβάσω, σήμερα όπως ξέρετε βεβαίως, τηρούμε την υπόσχεσή μας, θα μπορείτε να βγαίνετε μαζί μας ζωντανά διαμέσου του τηλεφώνου, να σας δώσουμε το τηλέφωνο για να μπορείτε να πάρετε και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον. Είναι 210-34-28-676, 210-34-28-676, όποιος θέλει να βγει στον αέρα μαζί μας μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Αλλά πριν από αυτό, να σας διαβάσω μία μικρή, ορισμένα αποσπάσματα για τον από τη γνωστή πλέον εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης που αφορούσε την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι συνέβη και έγινε η μεγάλη καταστροφή στην Ελλάδα. Είναι γερμανική εκπομπή από την κρατική γερμανική τηλεόραση. Παίχτηκε δηλαδή πριν μία ή δύο εβδομάδες. Ο δημοσιογράφος λοιπόν ρωτάει: οι εμπειρογνώμονες του Delta Intaf έχουν εμπειρία δεκαετιών στη διαχείριση χρέους. Γι' αυτό τα ευρωπαϊκά κράτη ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν σαν συγχρηματοδότη. Οι εκτελεστικοί διευθυντές του Delta Intaf που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη του είναι αυτοί που αποφασίζουν για τα δάνεια που δίνει. Όταν προέκυψε το θέμα της Ελλάδας, υπήρξαν διαφωνίες. Και στρέφεται λοιπόν ο δημοσιογράφος στον Πάουλο Νογκρέρα Μπατίστα, εκτελεστικός διευθυντής που εκπροσωπούσε τη Βραζιλία, μέλος του 24μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν ένας από αυτούς που διαφωνούσαν. Ο Πάουλο λοιπόν Μπατίστα λέει: μια διευκρίνηση για το χρέος της Ελλάδας θα ήταν καλύτερα να είχε γίνει ευθύς εξ αρχής, δηλαδή με λίγα λόγια ένα κούρεμα του χρέους της Ελλάδας. Αυτό ήταν το θέμα που συζητήθηκε τότε στο Delta Intaf. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Delta Intaf, χρηματοδότηση γίνεται μόνο αν κρίνεται πως το χρέος μπορεί να αποπληρωθεί σε σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα. Οι συνεργάτες του Delta Intaf δεν συμφωνούσαν να βεβαιώσουν ότι αυτό συνέβαινε στην περίπτωση της Ελλάδας. Έτσι, ο κανονισμός προσαρμόστηκε στην περίπτωση. Ήταν πραγματικά κακές στιγμές για το Delta Intaf. Ρωτάει ο δημοσιογράφος: άλλαξαν οι κανονισμοί του Delta Intaf εν μία νυχτή μόνο για την Ελλάδα? Ο Μπατίστα: με ενόχλησε ιδιαίτερα τότε η έλλειψη διαφάνειας στην όλη διαδικασία της αλλαγής του κανονισμού. Χρειαζόταν να διαβάσει κανείς πολύ προσεκτικά μια μεγάλη αναφορά για να καταλάβει ότι άλλαζε ο κανονισμός. Δημοσιογράφος: δεν ήταν στην ημερήσια η διέταξη? Μπατίστα: δεν αναγραφόταν σαφώς στην ημερήσια η διέταξη. Ήταν μια λανθασμένη απόφαση και το Delta Intaf την πλήρωσε ακριβά. Απέκτησε κακή φήμη. Ο δημοσιογράφος τότε λοιπόν συνεχίζει και λέει: αλλά γιατί σκηνοθέτησαν οι Ευρωπαίοι αυτό το κρυφό πραξικόπημα στο Delta Intaf? Ο Φιλίπ Λεγκρέν, πρώην σύμβουλος του Προέδρου της Κομισιόν Μπαρόζο, ήταν στα πράγματα τότε. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Φιλίπ Λεγκρέν. Οι συνεργάτες του Delta Intaf αγνοήθηκαν από τον πρόεδρο του Ντομινίκ Στροσκάν. Αυτός ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος Γαλλίας και οι γαλλικές τράπεζες δεν έπρεπε να έχουν ζημίες. Ταυτόχρονα οι γερμανικές τράπεζες απαιτούσαν επίμονα από την Άγγελα Μέρκελ να μην επιτρέψει να επιδείξουν ζημίες. Έτσι, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης αποφάσισαν να προσποιηθούν ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι παροδικό. Ακούστε, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης αποφάσισαν να προσποιηθούν ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι παροδικό. Παρέκαμψαν την νομοθεσία πάνω στην οποία βασίζεται το ευρώ, δηλαδή την απαγόρευση της οικονομικής βοήθειας μεταξύ των χωρών μελών της. Δάνεισαν στην Ελλάδα χρήματα για να σώσουν όχι την ελληνική κυβέρνηση, αλλά τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, οι οποίες είχαν απερίσκεπτα δανείσει την αφαιρέγγια ελληνική κυβέρνηση. Ο δημοσιογράφος: ξέρετε γιατί ποσά πρόκειται? Φιλίπ Λεγκρέν: για τις γαλλικές τράπεζες 20 δισεκατομμύρια ευρώ και τις γερμανικές και για τις γερμανικές 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Δημοσιογράφος: και έτσι εμποδίστηκε μια άμεση διαγραφή του χρέους της Ελλάδας. Οι συνέπειες ήταν από την αρχή γνωστές στους υπεύθυνους. Ο τότε απεσταλμένος Ελλάδας του Δελτα Νιτάφ Παναγιώτης Ρουμελιώτης έχει την απόδειξη. Παναγιώτης Ρουμελιώτης: αυτό που έλειπε σε αυτό το πρόγραμμα ήταν η διαγραφή χρέους. Δημοσιογράφος: δηλαδή να μικρύνει το χρέος? Ρουμελιώτης: ναι,
να γίνει διαγραφή χρέους με συμμετοχή και των ιδιωτών δανειστών. Οι Ευρωπαίοι επέβαλαν στην Ελλάδα ένα αυστηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε ένα σύντομο διάστημα 3-4 χρόνων και οι εμπειρογνώμονες του Δελτανιτάφ από την αρχή αμφέβαλαν ότι θα έχει επιτυχία, γιατί το χρονικό διάστημα ήταν πολύ μικρό για να μπορέσει να ισοκελιστεί ο προπολογισμός. Τον Μάρτιο του 2010 οι εμπειρογνώμονες του Δελτανιτάφ έστειλαν ένα email στην Κομισιόν. Αν θέλετε, θα σας δείξω τι έγραφαν. Δημοσιογράφος, ναι παρακαλώ. Ρουμελιώτης, αυτό το πρόγραμμα θα μειώσει δραστικά την εγχώρια αγοραστική δύναμη και θα προκαλέσει μια βαθιά ύφεση που θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τον κοινωνικό ιστό. Το είπαν από την αρχή. Δημοσιογράφος, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για τη σταθερότητα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ακριβώς αυτό. Αν το δείτε εσείς στην ελληνική τηλεόραση να παίζετε αυτό το πράγμα που έπαιξαν οι Γερμανοί, εγώ αναρωτιέμαι το άλλο. Τόσοι σπουδαίοι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ανάλογο? Να πάνε να ρωτήσουν, να ψάξουν, να βρουν? Όχι, γιατί εμείς πρέπει απλά να πληρώνουμε. Δεν έχει σημασία αν αυτοί μας πούλησαν και μας ξεπούλησαν, αν έγιναν πραξικοπήματα σε βάρος μας, αν μας οδήγησαν στην καταστροφή, σε μια, πώς να το πούμε, καταστροφή η οποία είχε ήδη προγραμματιστεί. Εμείς απλά οφείλουμε να πληρώνουμε ακόμη και με το αίμα μας. Ο κύριος Πρωθυπουργός χθες στο Παρίσι το δήλωσε ξεκάθαρα. Θα πληρώσουμε μέχρι τέλους τις υποχρεώσεις μας, ακόμη και αν δεν πάρουμε τη δόση. Καλησπέρα και από μένα, ο Θέμης Συμβουλόπουλος. Δημήτρη μου, ο Παναγιώτης Τουρμελιώτης, ποια ήταν η στάση του μέσα στο... Η στάση του ήταν, υποστήριζε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τα ελληνικά, καθότι ήταν εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης και ως εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης είχε εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης απορρίψει, είχαν απορρίψει τη διαγραφή του χρέους και την αναδιάδοση που το είχαν προτείνει πάρα πολύ, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΝΤΑΦ, όπως προκύπτει από το επίσημο έγγραφο του Δέλτα Νιτάφ, το πρακτικό που έγινε στις 9 Μαΐου 2010 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δέλτα Νιτάφ. Είχε υποθεί, προσέξτε να δείτε πόσο πραγματικά, δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Στις 6 Μαΐου είχε ψηφιστεί ήδη το πρώτο μνημόνιο στην Ελλάδα. Και στις 9 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο του Δέλτα Νιτάφ συγκεντρωνόταν για να συζητήσει τι θα γίνει με την Ελλάδα. Δηλαδή, προσέξτε, επειδή ξέρανε πολύ καλά ότι πάρα πολλές χώρες θα αντιδράσουν, ότι ήταν παραβίαση του Χατζηστατικού του Δέλτα Νιτάφ να προχωρήσει σε χρηματοδότηση της Ελλάδας ή συγχρηματοδότηση της Ελλάδας, και τι κάνανε? Δημιουργήσαν τετελεσμένο ώστε να εκβιάσουν και αυτούς που διαφωνούσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάδας, του Δέλτα Νιτάφ. Προσέξτε, δηλαδή μιλάμε για απάτη επάνω στην απάτη. Και τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση? Συζητάει με τους απατεώνες, τους εσημασμένους απατεώνες, αυτοί που δεν δίστασαν να οδηγήσουν ένα ολόκληρο λαό στον αφανισμό, συζητάει μαζί τους για πιθανά να κοπεί κάτι της από το χρέος. Που στην κατάσταση που βρισκόμαστε και όλο το χρέος να κόψουνε, δεν ανακάμπτουμε. Θα ανακάμψουμε μόνο εάν απεξαρτηθούμε από τη χρηματοδότησή τους. Μόνο έτσι, και φυσικά μαζί με τη διαγραφή χρέους. Και παρεπιπτόντως, από τις πρώτες τοποθετήσεις υπεύθυνης θέσης ήταν ο κύριος Δουμελιώτης κάπου στο Τουχουσού, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Τουχουσού, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε γίνονται εκπληκτικά τις τελευταίες δύο μέρες, είναι βομβαρδισμός ειδήσεων. Το πρώτο είναι μελετάει περαίωση. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, που σημαίνει ότι φυσικά ο νόμος του Αλ Καπόνε θα συνεχίσει. Θα πουλάει προστασία εκβιάζοντας το μικρομεσαίο και τον ελεύθερο επαγγελματία, και θα χαρίζει τρελά λεφτά στους μεγαλοολιγάρχες. Αυτό σημαίνει περαίωση. Δεύτερο, την περαίωση την είχαμε, Δημήτρη, ξανακούσει από το 1996-98 πολλές φορές, με εκβιασμό και τα λοιπά. Έρχεται και σου που σημαίνει ότι είναι έλεγχος, θα μου σκάσεις αυτά τα λεφτά, έλεγχος των προηγούμενων χρόνων, στην πράξη δεν γίνει κανένας έλεγχος. Έρχεται και σου λέει, θα μου σκάσεις τόσα όσα εγώ εκτιμάω ότι πρέπει να μου σκάσεις. Σου πουλάω προστασία. Αν δεν θέλεις, τότε θα σου κάνω έλεγχο, τότε θα σου κάνω και θα πάει στο Θεό. Έτσι, μπράβο. Και έτσι θα δίνεις. Αυτά βέβαια σε ελεύθερο επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Ναι, εμένα προσωπικά μου το κάνανε. Γιατί στους μεγάλους
Τους λένε πόσα χρωστάτε στην εφορία, ένα δις, ωραία, δώστε 10 χιλιάρικα και καθαρίσατε. Έτσι κάνουν στους μεγάλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, το δεύτερο είναι ότι μαζί με το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση έρχεται τροπολογία όπου επιτρέπει στην κυβέρνηση, κατά το δοκούν, να διαχειρίζεται, να αρπάζει τα αποθεματικά, τα συνολικά κεφαλαιακά αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, προκειμένου να καλύψει δικές της τρέχουσες χρηματοοικονομικές ανάγκες. Για το ζήτημα αυτό τρελαινόμασταν, λέγαμε ότι ήταν απατεώνες αυτοί. Και μάλιστα τώρα ποιος βγαίνει, ποιο βγαίνει και λέει ότι είναι αντισυνταγματικό και τελείως παράνομο αυτό το... Κύριε Στεοχάρης. Όχι. Το Πασόκ και το ίδιο. Το έχουν λελατεί στα ταμεία. Η πρώην μνημονιακή ή αν θες ακόμα... Και το τρίτο που βγήκε σήμερα, το εκπληκτικό είναι ότι σήμερα το απόγευμα αναρτάται στο Open Gov για διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Έτσι. Που βεβαίως θα είναι δώρο άδωρο, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν είναι ότι θέλουν δόσεις. Δεν έχουν να πληρώσουν. Λοιπόν, αλλά πέρα όμως από αυτό, μέσα εκεί υπάρχει τροπολογία όπου με τον τρόπο που κατεβάσανε, βάλανε μαύρο στην ΕΡΤ, με τον τρόπο που οι προηγούμενοι κλείσανε το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, έτσι και οι τωρινοί κλείνουν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που λέγεται παράκτιο, Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. Είναι μια δημόσια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση του παράκτιου μετώπου από ΣΕΦ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι Σούνιο. Την κλείνουν, πετάνε στον δρόμο τους 20 τόσους εργαζόμενους που έχει εκεί, μηχανικούς, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και πού πάει το παράκτιο μέτωπο? Στο ΤΑΙΠΕΔ. Να σίγουρος. Στο ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, είναι το καλύτερο φιλέτο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι, όλη η παραλιακή μαζί μέχρι το Σούνιο. Το ελληνικό, καταλαβαίνετε, ένα πολύ ωραίο πακετάκι το οποίο θα δοθεί δωρεάν στους, πώς το λένε, στους επικατέστατους υποψηφίους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση έχει μπει μπροστά, έτσι, και τραβάει την ανεφόρα. Τέταρτο ζήτημα. Χθες μίλησε ο κύριος Μπράιζα, Μάθιου Μπράιζα, πρώην πρεσβευτή, μάλλον έχει τον βαθμό του πρεσβευτή και ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, σήμερα στέλεχος, σύμβουλος της κρατικής εταιρείας πετρελαίων της Τουρκίας και της κρατικής εταιρείας πετρελαίων ενέργειας το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος μίλησε στο Athens Energy Forum χθες και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον κύριο Λαφαζάνη και με την κυβέρνηση, διότι προσυπέγραψε και αυτή τη μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό προτεκτοράτο διαμέσου του ΤΑΠ. Ναι. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Τέτοια αριστερά, τι να την κάνει στη δεξιά. Ψηλά γράμματα, Δημήτρη. Ψηλά γράμματα για τον ΤΑΠ, που το λέμε τόσο καιρό, εδώ και 1,5-2 χρόνια, λέμε για την ιστορία με τον ΤΑΠ. Είπε και άλλα πράγματα ο Μάθιου Μπράιζα, που επιβεβαιώνει όλες τις εκτιμήσεις που λέγαμε, ότι πρόκειται να αποσπαστεί η Μακεδονία και η Θράκη, διότι κατά τον Μπράιζα αυτή η περιοχή θα γίνει ο ενεργειακός αυτοκινητόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ. Τέρμα η Μακεδονία, τέρμα η Θράκη. Με την υπογραφή της σύμβασης των ΤΑΠ, στην ουσία παραδίδουν αμαχητή εθνικό έδαφος. Παραδίδουν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτό κάνουν. Που σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της διέλευσης θα υπάρχει περιορισμό, πώς το λένε, θα είναι κάποια χιλιόμετρα αριστερά και κάποια χιλιόμετρα δεξιά, άκρος επιτηρούμενο όλη αυτή η διαδρομή της διέλευσης. Εν είδη ειδικής οικονομικής ζώνης, αν θέλεις, ας πούμε, προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, Δημήτρη, να πω για κάτι άλλο. Ναι, πριν συνεχίσουμε, να επαναλάβουμε, επειδή μας λένε σωστά για το τηλέφωνο, είναι 210-34-28-676. Είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο ώστε να μπορείτε να βγείτε στον αέρα μαζί μας. 210-34-28-676. Ταυτόχρονα, ο οικολόγος υφυπουργός κύριος Τσιρώνης έδωσε άδεια να χρησιμοποιηθεί το δάσος το οποίο είχε μπλοκάρει για κάποια στιγμή πάνω στις Κουριές, στην Ιερισσό. 300 στρέμματα αρχαίγουν δάσους θα αντικατασταθούν με τοξικά απόβλητα. Επίσημα δόθηκε άδεια υλοτομίας
οι αρμόδιες υπηρεσίες είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν συντρέχει οικολογικός ή άλλος λόγος. Όχι ρε παιδιά, γιατί και την ίδια ώρα με υπογραφή του Υπουργού κύριου Λαφαζάνη εκποιείται εργοστάσιο της ΔΕΗ υπεργερμανικές εταιρείες, ρηπογόνο εργοστάσιο, το οποίο κάτι και είχαν ξεσηκωθεί για να το περιορίσουν, αλλά ο κύριος Λαφαζάνης θεώρησε ότι μια και το ζητάει η γερμανική τράπεζα, ποιος είναι αυτός που θα πει όχι. Κατά τα άλλα, εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με το τι λέει ο κύριος Σόιμπλε στον κύριο Βαρουφάκη, τι λέει απαντάει ο κύριος το Μαξίμου ναι, στο Βαρουφακιάδα. Ναι, και αν το κατά πόσο ας πούμε το θέατρο του παραλόγου και ο πόλεμος γοήτρου ή όπως θες να το πεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους ενδιαφέρει τελικά τον ελληνικό λαό ή του σηκώνει την αξιοπρέπεια. Ας πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο του σηκώνει για να μην πούμε άλλα πράγματα, αλλά αυτή είναι η βασική ειδησιογραφία και με αυτό ασχολείται ο κόσμος. Εγώ αυτό βλέπω. Τίποτα από όλα αυτά που είπαμε δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Και επίσης έβγαλες ένα κείμενο σήμερα, ένα σχόλιο που μιλάει για το πανηγύρι με τις τράπεζες. Έτσι. Ναι. Πάμε λιγάκι πρώτα στην... Ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε. Κύριε Καζάκη, παίρνω από Κύπρο, είμαι Κύπριος. Ναι. Ακούω εδώ και τουλάχιστον κάποιους μήνες ακούω την εκπομπή σας. Και θέλω με κάποιον τρόπο να εκφραστώ, επειδή βλέπω ήδη ενημερώνομαι με τον τρόπο που κάνετε οικονομική ανάλυση με την οικονομία με όρους επιστήμης. Απλώς θέλω να εκφραστώ, επειδή ειδικά με τη δική σας δουλειά ενημερώθηκα και κατάλαβα το πρόβλημα επί της ουσίας. Και έτσι παίρνω να ξέρω, με κάποιον τρόπο να εκφραστώ. Βεβαίως, ελεύθερα, πείτε μας. Μιας και μιλήσατε για το μιλάτε για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το παρέδωσε που έχει με τους Eurogroup, πρέπει να πω ότι σε διαπραγματεύσεις που έχουν αναφέρονται στους Ευρωπαίους ως εταίρους. Ναι, σωστά. Για να δείτε την υποκρισία. Από τη μία με λόγια λένε γερμανικές αποζητώσεις, αλλά εντάξει πράξεις μηδέν, ούτε προσωπικά αναμένω κάτι ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει κάτι από τις γερμανικές αποζητώσεις. Απλώς θέλω να πω να θυμάται ο λαός τι σημαίνει Ευρωπαίος εταίρος, διότι για πάρα πολλά χρόνια τουλάχιστον η Ελλάδα και η Κύπρος υποφέρουμε από ανθρώπους που τους από τους Ευρωπαίους εταίρους και ξεκινά μπορώ να πω από την εποχή του Καρλομάγνου ο οποίος επιβουλευόταν τον τίτλο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συνεχίζουμε με σταυροφορίες οι οποίες όπως γνωρίζουμε από την ιστορία με τον Αλέξιο τον Βυζαντινό Αυτοκρατορά ο οποίος ζήτησε βοήθεια των πρόδρομων των σημερινών Ευρωπαίων εταίρων τους προγόνους του αλλά μπορούμε να πούμε είναι... Μην πάμε τόσο μακριά. Εδώ οι Ευρωπαίοι σε τούτο εδώ τον τόπο, όπως και στη δική σας και στο δικό σας νησί, εμφανίστηκαν ως προστάτητες δυνάμεις. Το θυμόμαστε. Εγκύτριες και προστάτητες δυνάμεις. Της δημοκρατίας. Ναι, και μας άλλαξαν τα φώτα. Ναι. Απλώς εγώ, προσωπικά τουλάχιστον εγώ, δεν δέχομαι τον όρο Ευρωπαίους εταίρους, διότι αν αναλογιστούμε Φραγκοκρατία, Βενετοκρατία, σταυροφορίες, οι οποίες σταυροφορίες όπως σήμερα ζητούν βοήθεια, όπως εμείς ζητούμε βοήθεια από τους εταίρους, συγκεκριμένα τους Ευρωπαίους, έτσι και από παλιά, οπότε ζητούσαν βοήθεια από τους τότε Ευρωπαίους εταίρους, γινόταν το αντίθετο, παραδείγματος χάρη, θέλω από μακριά, όταν ζητήσαν βοήθεια από τους σταυροφόρους ήρθαν, αλλά έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Και σήμερα όποτε ζητούμε τη βοήθειά τους, μόνο κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Από τότε η ιστορία θέλω να πω ότι ξεκινά από πολύ παγιά, διότι υπάρχει ας πούμε το ανήκομενοι στη Δύση. Μα πώς γίνεται ανήκομε στη Δύση όταν κάνουμε ανασκόπηση ότι έγινε με Βενετοκρατίες, Φραγκοκρατίες, ειδικά στην Κύπρο, το πώς διώκεται του, μάλιστα σε θρησκευτικό επίπεδο η Εκκλησία διώξει. Όταν έκαναν διώξεις του ιερατίου, το ότι οι Εγγλές δεν φέραν τους
φέραν τους Τούρκους, τους Αττήλες, ότι οι Τούρκοι δεν ήρθαν μόνοι τους. Βάσει μαρτυρίες βετεράνων τουλάχιστον ήταν οι Εγγλέζοι που βουβαλήσαν τους Αττήλες. Υπάρχουν μαρτυρίες βετεράνων με του... Βεβαίως, βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Με τα Ηνωμένα Έθνη. Πάμε πολλές φορές μας επουλήσαν οι Ευρωπαίοι εταιρείες, επειδή υπάρχει στον κόσμο τουλάχιστον ότι η Ευρώπη, όταν πήγαμε στην Ευρώπη το 2004, η εποχή Παπαδόπουλου, του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Παπαδόπουλου, συνέχεια επίλθυμε από το σχολείο μας, έλεγα προστασία σε αμυντικό επίπεδο, προστασία σε οικονομικό, ότι αν έχουμε το ευρώ μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές χωρίς να υπάρχει, να χρειάζεται να αλλάζουμε το νόμισμα. Επειδή μας καλλιεργήσαν το ότι και καλά οι Ευρωπαίοι στηρίζουν ακόμη και με καυστικούς τρόπους, εγώ θέλω να το δηλώνω, να το παραλαμβάνω ότι ίσως εκατοντάδες χρόνια ζητούμε βοήθεια και οι Ευρωπαίοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Είναι πάρα πολλές φορές που μπορούμε να μετρήσουμε το ότι πήγαμε να ζητήσουμε βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Είναι ύβρις να λέμε Ευρωπαίοι εταίροι με όλα όσα κάναν στο εφήλιο της Ελλάδας, όπου οι Άγγλοι ρίχναν πακέτα βοήθεια στους δεξιούς, στην Κύπρο πάλι με πλάγιους τρόπους είχαμε σκοτωμούς δεξιών, αριστερών. Υπάρχουν πολλά κακά, πάρα πολλά κακά. Απλώς θέλω να το λέω στον κόσμο να ανοίξει για να διαβάσει, να δει τι σημαίνει Ευρωπαίος εταίρος, να κάνει μια ιστορική ανασκόπηση. Το δράμα σε εμάς και με τους Ελλαδίτες και με τους Κυπρίους είναι το γεγονός ότι έχει γίνει μια συστηματική, να το πούμε έτσι, διαγραφή της ιστορικής συνείδησης του έθνους μας. Μας έχουν στερήσει την ιστορική μνήμη. Για τους περισσότερους μιλάω, βέβαια, όχι για όλους. Και έτσι ξαφνικά ο Έλληνας αισθάνεται την ανάγκη να είναι δούλος, γιατί διαφορετικά θα απομονωθεί. Το ακούω από ορισμένους και κυριολεκτικά τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ναι, ότι είναι όχι το δίθεν κακό, ότι είναι ένας αυστηρός τρόπος, μπορεί να δυσκολευτεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, απλώς είναι δίθεν ο μονόδρομος λύσης. Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα δεν είναι λύση. Το κυριότερο πρόβλημα στην Κύπρο, εκτός του ότι δεν κάνουν ανασκόπηση, ιστορική ανασκόπηση, πόσες φορές οι δυτικοί φραγκοπαπάδες, όπως το λένε λαϊκά, οι παπηγοί, αυτό που λέει οι Λατίνοι, τα κακά που μας έκαναν. Το χειρότερο είναι ότι δεν γνωρίζουν τη δομή του ευρώ ως νόμισμα, την ουσία, ότι το νόμισμα είναι ένα χρεόγραφο. Όταν μιλώ με άλλον κόσμο, δεν γνωρίζουν τι. Πώς παράγεται το ευρώ, το νόμισμα, γιατί δεν γνωρίζω ότι βάσει μαθηματικής λογικής πάμε σε πνίγουμε την οικονομία μας, διότι δεν βλέπουμε φως στο τούνελ στην Κύπρο. Ο κόσμος νομίζει ότι όταν μιλώ με αλλούς λένε, μα αν φύγουμε από το ευρώ θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, και επειδή θα ξεκινήσουμε από το μηδέν τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Υπάρχει τεράστια άγνοια, τουλάχιστον ιστορικά εντάξει, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε την νομισματική πολιτική του ευρώ και γενικότερα το ιστορικό του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Όταν η ίδια βοήθεια όταν την επαρίσχα σε άλλες χώρες το ιστορικό, να γνωρίζω ότι δεν πήγε μια χώρα σώρα από μηχανισμούς στήριξης. Ωραία. Αγαπητέ φίλε, να δούμε λίγο και να τηρήσουμε λίγο ένα συγκεκριμένο χρόνο, γιατί έχουμε σειρά τηλεφωνημάτων, να μην μονοπολίσουμε τις γραμμές. Σε ευχαριστούμε. Δίκιο έχεις πάντως αυτά που λες. Έτσι. Τα προσυπογράφουμε και εμείς. Σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα και την επικοινωνία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να είσαι καλά. Το είναι. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι εδώ μου στείλανε μια φίλη, μου έστειλε και μια τελευταία τοποθέτηση, μια συνέντευξη του κυρίου Τσιρόνη. Ο κύριος Τσιρόνης, από ό,τι αποδεικνύεται, είναι ο υπουργός αναπληρωτής του ΠΑΠΕΝ, του κύριου Λαφαζάνη, και ξεκινάει με το real estate. Θα δώσουμε real estate γκρεμίζοντας την Αθήνα, το ιστορικό κέντρο σε ξένους επενδυτές. Είναι η νέα πρόταση ανάπτυξης του. Εντάξει, τόπου. Κολόγος είναι ο άνθρωπος. Ναι, κολόγος, χωρίς το ή. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, σας ακούμε. Αγαπητέ φίλε ή φίλοι,
Ναι, εγώ είμαι στον αέρα. Ναι, μόνο που θα παρακαλέσουμε να χαμηλώσετε τον ήχο του δικού σας. Έχω κάνει, αδερφέ, το έχω κάνει. Έτσι, γιατί υπάρχει καθυστέρηση και έρχεται με επιστροφή. Έγινε. Ναι. Εντάξει, με ακούτε τώρα? Ναι, μια χαρά. Από πού παίρνετε, θα μας πείτε? Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω, από Αυστραλία παίρνω, από Σίδνεϊ. Ωραία. Το έχω ξαναπάρει. Με ποιον μιλά τώρα, με τον Θέμη ή με τον Δημήτρη? Με τον Δημήτρη, βασικά. Λοιπόν, Δημήτρη, για την παρατήρηση που κάναμε και την προηγούμενη φορά, να μην χρονοτρύπουμε εμείς για απ' έξω. 5 ώρες μιλάει τώρα ο Κύπριος για τον Καρλομάγνο χωρίς να μας πει ότι για το σήμερα ότι γίνεται ολόκληρη Κύπρος και έγινε, και αυτός μας λέει μη μας πάμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι την αγωνία το εξέφρασε. Τρία πραγματάκια θέλω να πω πολύ γρήγορα. Ένα, επειδή έχω ακούω συνέχεια το ήρωη τώρα, ναι, έχω καταργήσει και την αίρα και όλα διάγουγα, θέλω τουλάχιστον παράκληση κάνω για τον κύριο Αντώνη Παπαντονίου, τον άβαρχό μας. Ναι. Αν μπορεί να κάνει κι άλλη εκπομπή, να κάνει περισσότερες ώρες. Ναι. Γιατί μετά την πληθώρα τη δική σου είναι ο δεύτερος που τον ακούω με λατρεία. Ναι. Δεύτερο, η μουσική μπορεί να γίνει πιο πλούσια. Αυτό το θέμα, παρακαλώ, γιατί είναι ο Ιδήμων. Ιδιαίτερα, ναι. Ιδήμων. Θα ήθελα τουλάχιστον, ρε παιδιά, υπάρχει Μεράντζας, υπάρχει Χατζής, υπάρχουν τόσοι και τόσοι. Νέο Κίνα. Τι ακούμε τελευταία, βάζετε, εντάξει, την παγκόσμια. Δεν λέω, η μουσική είναι παγκόσμια σίγουρα. Αλλά ακούμε αραβικά και τουρκικά. Ενώ εδώ στην Αυστραλία που ζω, υπάρχουν κλασικοί σταθμοί που δεν βάζουν τίποτα μα τίποτα άλλο από αγγλική μουσική. Ναι. Δηλαδή το φτιάχνουμε πάντως, μην ανησυχείς. Και εμείς δεν μπορούμε τόση ευλογημένη μουσική, τόσους υπέροχους χατζηδάκηδες, θεοδωράκηδες και βάζουμε ξένα. Μην ανησυχείς, το φτιάχνουμε σιγά σιγά. Μουσικά με ελληνική, ελληνικότατη μουσική. Πραγματική. Για μας λέει. Αγαπητέ φίλε, δεν είναι έτσι. Και ελληνικά μπαίνουν και ξένα μπαίνουν. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Δεν έχετε δίκιο. Απλά πέσατε τώρα στις τελευταίες 2-3 μέρες που άλλαξε η λίστα και υπάρχουν λίγο. Ένας φίλος εδώ και συναγωνιστής έβαλε ξένα τραγούδια. Δεν έχω δίκιο. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως, κοιτάξτε να δείτε. Ο σταθμός είναι για όλους και υπάρχουν και. Όπως εσείς λέτε γι' αυτό, λένε, υπάρχουν και άλλοι που λένε μα γιατί δεν βάζετε και κανένα ξένο τραγούδι, έτσι. Κανένα ξένο? Αυτό δεν το ακούω. Έχουν τέτοια πέτσα το ρεύμα. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν τόσοι πυρήνες όλη την Ελλάδα. Επειδή του προσωπικά εγώ αισθάνομαι αγανακτισμένα με όσα γίνονται στη χώρα μου. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε επιτέλους, κάποιος να κάνει την αρχή, ρε παιδιά. Εάν έχουμε κάποια συνάφεια με το ΕΑΜ, σαν ΕΠΑΜ, ας μπει ένας μπροστά της Δημήτρης και να πει, ρε παιδιά, ντούτο, ας πάρουμε παραμάζουμε, δεν ξέρω, αφούμε στο βουνό, αφούμε να πάρουμε τα όπλα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κακό. Δηλαδή τι θα κάνουμε, συνέχεια διαπιστώσεις? Θα λέμε τι μας πήραν σήμερα, τι θα μας πάρουν αύριο? Πάντως δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Εδώ γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά όπως και το ΕΑΜ, έτσι και εμείς, πρέπει για να μπορείς να κάνεις τον ντούπουλες, πρέπει να έχεις το λαό μαζί σου. Και ο λαός αυτή τη στιγμή, ενώ ακούει και είναι σε μια φάση που καταλαβαίνει ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να δοθεί λύση. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη μάχη ενημέρωση, όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ενημέρωση. Γιατί δεν έχω ιδέα από το ίντερνετ. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν μπορούμε εμείς με δικά μας παιδιά, κάποιους που γνωρίζουν πολύ καλά το ίντερνετ, που το χειρίζονται, να επεμβαίνουν, να στέλνουν τέλος πάντων τις εκπομπές τις δικές σου, τα άρθρα τα δικά μας, από οπουδήποτε, να μπαίνουν σε όλους τους ιστότοπους, σε όλο το ίντερνετ. Σε όλο τον ελληνισμό τέλος πάντων. Νομίζω ότι το κάνουν πολύ ήδη. Αρκετοί. Τώρα βεβαίως δεν είναι αρκετό αυτό το πράγμα. Δεν προσπαθούμε είναι όσο. Δεν είναι προσπαθούμε όσο. Δηλαδή με βομβαρδίζουν με 1000 άλλα, ναι, που δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνετε τους. Δεν ξέρω πώς με βρίσκουν, ας πούμε, και μου στέλνουν συνέχεια emails. Και λέω, ναι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αναπλώσουμε παντού. Να ακούγεται ο Καζάκης όλη την ώρα. Προσπαθούμε. Να βλέπω τώρα εγώ 518 views. Τι είναι αυτά, ντροπή. Δηλαδή τι να πω, ρε γαμότο μου. Το κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και βέβαια, κοίταξε, δεν είναι μόνο το θέμα του διαδικτύου, προσπαθούμε και διαζώσεις. Εμείς είμαστε στον δρόμο, συνεχίζουμε.
και αύριο το Σάββατο, ας πούμε, το απόγευμα, συνεχίζονται οι μαζόξεις στο Σύνταγμα, που καλούμε τον κόσμο, γίνεται αυτό. Σιγά σιγά, σιγά σιγά αρχίζει και ζυμώνεται. Πώς μπορώ και βρίσκω συνέχεια τον Καζάκη που είναι στο Σύνδε και άλλος που είναι παπάρας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γαμώτο μου, και δεν μπορεί να το βρει, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι μια κουβέντα πολύ, όπως καταλαβαίνεις, πολύ σύνθετη κουβέντα. Πάντως υπάρχει αυτό που είδαμε, να μπορέσουν να στέλνουν παντού, να στέλνουν, να παρεμβαίνουν, να στέλνουν συνέχεια email παντού. Πάντως κοίταξε να δεις, αυτή η δουλειά έτσι κι αλλιώς γίνεται. Αυτό που είδες εσύ τώρα και είπες 518, υπάρχουν με η ίδια εκπομπή σε 6 με 7 διαφορετικούς λογαριασμούς. Άλλοι έχουν 1500, άλλος έχει 60, άλλος έχει 2000, άλλος έχει 518. 2000 βράδυ και 5000 είναι νούμερα. Δεν είναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει, δεν έχουμε μεγάλη διείσδυση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, στο βαθμό που έχουν οι Ιταλοί, αν θέλεις οι Γάλλοι, ακόμα και εσείς εκεί στην Αυστραλία, που χρησιμοποιείτε στο 80 και το 90% το διαδίκτυο. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά λίγο ακόμα, έτσι. Είναι μόνο το 15% του κόσμου που μπαίνουν στο διαδίκτυο και από αυτό μόνο το 5% μπαίνει για να ενημερωθεί. Όχι, γιατί ξέρουμε τον παραδοσιακό τρόπο. Τούτος εδώ ο τόπος ξεσηκώθηκε με το δισάκι στον νόμο και χωριό το χωριό, πόλη την πόλη. Τη δουλειά την ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και το μόνο που χρειάζεται. Τι κάνεις καλύτερα από όλους. Για σένα μόνο όποιος πει κουβέντα φωτιά να τον κάψει. Όχι, αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, πώς να γίνει. Καλά, μη σας κουράζω άλλο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Έγινε, να είστε καλά. Φιλιά, γεια. Λοιπόν, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε κάποιο link από τη συνέντευξη που συζητούσατε πριν. Θα το δώσουμε ή θα δελαρτήσουμε από τη γερμανική εκπομπή, φαντάζομαι. Και κάτι για το Θέμη. Ένας παλιός φίλος, πρώην εργαζόμενος στην ΕΤ3, σε κουβέντα που είχαμε για όλα όσα γίνονται, μου έλεγε για ωραία πράγματα που γίνονταν και για τους συνδικαλισταράδες της ΕΤ3, για τρέλα. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, να σας φέρω σε επαφή, να δούμε μήπως. Και καλό κουράγιο σε όλους σας, τέλος πάντων. Ναι, βεβαίως, με τα χαράς, αν και υπάρχει μια σχετική επαφή από την ΕΤ3, εντάξει, είναι γνωστά. Όχι, νομίζω ότι μήπως ο φίλος έχει κάποια ιδιαίτερη επαφή. Ωραία, βεβαίως. Αν θέλει, ας στείλει ένα email στο δικό σου, δεν υπάρχει θέμα, να μπορέσουμε να το δούμε το θέμα, να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, έτσι αλλιώς να πάμε και σε άλλα μηνύματα που έχουν έρθει. Φίλε μου, να πάρεις τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς. Καλύτερα να παίρνε τηλέφωνο. Απαντάω σε ένα email που μας έχει έρθει, αν το πώς λειτουργεί, αν θα πάρουμε τηλέφωνο ή όχι. Λοιπόν, στο φίλο τώρα ή φίλη που μας πήρε, σας ακούμε. Δημητρή. Ναι. Εγώ, μα μου κάνεις όλη και τα λαπτικά μάλλα. Έλα. Λοιπόν, τι να πω, ας πούμε, σήμερα το πρωί βγήκα στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο Νεάπολης, 90,8 της Καβάλας, και υπάρχει ένας δημοσιογράφος, πολύ ανοιχτό μυαλό, ο Γιάννης Ομάλιος. Ναι. Και του έθεσα το θέμα αυτό που λες σήμερα εσύ, για τον Τσιρόνι. Ναι. Λοιπόν, έγινε ο μεγάλος χαμός. Για ποιο λόγο? Στήριξε, ψήφισε και στήριξε, εγώ δεν στήριξα, ψήφισα, το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και τα έβαλε με τον Τσιρόνι. Ναι. Λοιπόν, το τι έχει γίνει είναι ένα άλλο πράγμα, ήδη το έχω απομονώσει και θα το ανεβάσω, θα το στείλω στο ΕΜΑΜΑ ΕΣΥΣΥ να το ακούσετε, από έναν οικολόγο, ο οποίος είναι ιδρυτικός τέλεχος του WWF, να το ακούσετε, να ακούσετε τι σέρνει στο Τσιρόνι για τις σκουριές και για την νομιμότητα του να αποψηλώνεται ένα δάσος χιλιάδων ετών στο όνομα του Μπόβολα, έτσι να το πούμε, της εταιρείας Χρυσός. Ναι. Επίσης όμως,
και ένα ερώτημα, το οποίο είναι στην αρχή, ας πούμε, της εκπομπής. Συγγνώμη που προβάλλω την εκπομπή που βγάζω εγώ, έτσι. Όχι ρε παιδί μου, ελεύθερα, μίλα ελεύθερα. Πρέπει να την ακούνε όλοι όμως Αθήνα, γιατί εκτός από εσένα που βγαίνει στο ραδιόφωνο, βγαίνω και εδώ. Εγώ βγαίνω στα Ερτζιανά τα τοπικά όμως, έτσι, άρα δεν πρέπει να τα ακούνε, πρέπει να τα ακούνε όλοι. Βεβαίως. Λοιπόν, τους έδωσα ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι είναι θεσμός? Γιατί εγώ έχω μια αρρωστημένη εγκεφαλική, έτσι, διάβια, ας το πούμε έτσι. Θέλω να αγγίζω τις λέξεις στην ρίζα τους, δηλαδή από πού ξεκινάει αυτή η λέξη θεσμός. Λοιπόν, η λέξη θεσμός είναι ένα ρήμα, προέρχεται από το ρήμα τι θυμή, τη θυμή, δηλαδή τοποθετούμε. Έτσι, αυτό το που έχει η βάση αυτού του ρήματος είναι η βάση του δικαίου που λέει ότι εγώ τίθεμαι ως νομικό δίκαιο. Ναι. Είναι νόμος. Αυτός ο νόμος που τίθεται πάνω από αυτό που λέγεται κράτος καταργεί το ήδη το υπάρχον κράτος. Βέβαια υπάρχει ο θεσμός και ως ηθική υπόσταση, έτσι. Ναι. Λέμε, ας πούμε, οικογενειακός θεσμός, εκκλησιαστικός θεσμός, κοινοβουλευτικός θεσμός. Αυτό είναι το ηθικό κομμάτι. Αλλά το νομικό είναι ότι τίθεται ο θεσμός πάνω από την ύπαρξη του κράτους. Άρα καταργεί το κράτος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα το πρωί στις 10 η ώρα, 10 με 11 που έκανα την εκπομπή, θα τη στείλω στο επάμα εσείς να την βγάλετε. Ωραία, να ακούσετε τι ακριβώς λέει εκπρόσωπος των οικολόγων εδώ στην περιοχή μας για τον κύριο Τσιρόνη, που έχει αποφασίσει να δεχθεί ότι τα βάση και η αποξήρωσή τους είναι νόμιμη. Ναι, 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 το είπαμε και εμείς. Το είπαμε και εμείς, Μιχάλη. Όχι αυτό. Πάντως να ξέρεις ότι στο Athens Energy Forum, όπου παρευρέθηκε ο κύριος Μπράιζα, ήταν όλο αγκαλιές και φιλιά με τον κύριο Τσιρόνη. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, έστω λέω, γιατί το βλέπουμε ήδη από τα δημοσιεύματα σήμερα. Πάντως θα το ανεβάσω, θα το στείλω, να τα ακούσετε. Ωραία. Την οργή του τοπικού οικολογικού εκπροσώπου, του εκπροσώπου της οικολογικής αυτής, την WWF, που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι... στα κάγκελα που λέμε. Έτσι, ωραία. Μιχάλη, αγαπητέ μου, να περάσουμε και στις άλλες γραμμές, γιατί μας έχουν στριμωχτεί από πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Θα τα πούμε. Να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ο φίλος ο Μιχάλης, δεν είναι το σύνολο δημόσιας περιουσίας που περνάει από το ΤΑΙΠΕΔ? Όχι μόνο η ακτή που είπατε, αλλά το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Ίσως κάνω λάθος, αλλά έτσι νομίζω πως λέει το νομοσχέδιο που βγήκε για διαβούλευση. Όχι, το νομοσχέδιο που βγήκε στη διαβούλευση αφορά το ΤΑΙΠΕΔ όσο την ενσωμάτωση μια σειρά οργανισμών. Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μια μεγάλη απάτη. Η μεγάλη απάτη είναι η εξής. Το ΤΑΙΠΕΔ φτιάχτηκε φυσικά για να εκποιήσει ολόκληρη τη δημόσια περιουσία. Αλλά ξεκίνησε με την εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και όχι το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Και τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Γενικεύει αυτή την εκποίηση, βάζοντας όλους τους οργανισμούς εκείνους ή τις υπηρεσίες του δημοσίου που διαχειρίζονται δημόσια περιουσία. Τις ενσωματώνει στο ΤΑΙΠΕΔ για να εκποιηθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξει μετά η δανειακή σύμβαση που θα υπογράψουν στις αρχές του καλοκαιριού ή κατά καλό καιρό, που θα παραδοθεί ολόκληρη η δημόσια περιουσία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Το παραλιακό μέτωπο είναι στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας περιουσίας. Με καταλαβαίνετε. Είναι σκληρός πυρήνας. Έχει να κάνει με γεαλίτιδα, ζώνη κτλ. Δεν είναι αστεία ιστορία, δεν είναι ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Είναι στο σκληρό πυρήνα. Το να παραδοθεί στον ΤΑΙΠΕΔ και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ σε ξένη δύναμη είναι τεράστιο θέμα εσχάτης προδοσίας, αλλά δεν το λέμε για να χαρακτηρίσουμε κανέναν, για να καταλάβουμε γιατί έγκλημα πρόκειται. Και αυτό το διαπράττει αριστερά στον τόπο μας. Να το ξέρουμε το τι πάει να κάνει.
είναι η περιπτουσία της θεωρίας των δύο άκρων που έλεγε ο Σαμαράς σε εφαρμογή. Έτσι. Λοιπόν, μια ανοιχτή γραμμή. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε ή φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Από Πάτρα τηλεφωνώ. Ναι. Πρώτα να ευχαριστήσω πολύ που μας ενημερώνετε. Προσπαθούμε. Αυτό είναι το πιο καλό κομμάτι τελευταίως που ζούμε. Ότι έχουμε ενημέρωση και ξέρουμε που πάμε. Κατά δεύτερο ήθελα να μιλήσω για τα σχολιά, για τους εκπαιδευτικούς και να αναφερθώ στο ότι έχω μία κόρη που πηγαίνει στο Λύκειο και όταν η φιλόλογος της λέει ότι μαύρη είναι η μέρα που θα μας διώξουν από την Ευρώπη και το παιδί μου απαντά γιατί κυρία, γιατί το λέτε αυτό, να της λέει ότι αυτά είναι σατανικά πράγματα παιδί μου που λες, γιατί το παιδί μου ακούει από μένα και ακούει και εσάς και και υποστηρίζει ότι καλό είναι να βγούμε κυρία και εμείς από την Ευρώπη, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Και η απάντηση είναι αυτά που λες παιδί μου είναι σατανικά πράγματα. Είναι αιρέσεις, είναι σατανικά τέλος πάντων. Αυτή η χειραγώγηση που γίνεται στα σχολιά, στα πανεπιστήμια και τα μυαλά των παιδιών είναι κολλημένα και να λένε στα σπίτια τους ότι ναι, οφείλουμε, έχουμε χρέος, πρέπει να το πληρώσουμε. Ναι. Καταλαβαίνετε κύριε Καζάκη. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πάρτε υπόψη σας ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε και σε άλλες εποχές της χώρας μας. Σε κάθε εποχή όπου η τυραννία κυριαρχούσε σε αυτόν τον τόπο, υπήρχαν και οι διδάσκαλοι του γένους, να το πούμε έτσι, αλλά και οι διδάσκαλοι της τυραννίας. Κάποιοι δηλαδή που χρησιμοποιούσαν το δικαίωμα που τους έχει, το λειτουργήμα που τους έχει αποδώσει η πολιτεία να απευθύνουν σε ιρανικά μυαλά για να τα γεμίζουν σκουριά και μούργα. Αυτό ακριβώς. Και οι καθηγητές οι οποίοι είναι αναθεωρητικοί, δηλαδή δεν αντιπροσωπεύουν αυτή τη μεγάλη κλίμακα με το κεφάλι κάτω κτλ. Είναι μέσα σε μια γωνίτσα στο σχολείο και μιλάνε χαμηλόφωνα. Είναι πολύ λάθος. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και υποστηρίζουν μερικοί, αυτά τα ακούω από τα παιδιά, υποστηρίζουν μερικοί ότι ο κύριος Καζάκης, ναι, είναι πολύ καλός αναλυτής, έχει γνώση ιστορίας, ναι, αλλά καλό είναι να πάρει και μία θέση για την Εκκλησία. Τι πιστεύει για την Εκκλησία, ναι. Πιστεύει το μέτωπο για την Εκκλησία, ότι το πρωί ξυπνάς, είσαι πατριώτης και το βράδυ ξυπνάς εθνικιστής. Το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό. Ναι. Το καταλαβαίνετε δηλαδή τι περνάνε στα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω, όχι, ξαναπείτε το. Δηλαδή, πού είναι ο εθνικισμός εδώ? Ότι επειδή μιλάτε όλοι μαζί ενωμένοι, όλος ο λαός ενωμένος, αυτοί δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Ότι είναι εθνικισμός. Από πότε ο λαός ενωμένος είναι εθνικισμός? Και μάλιστα μου λέει η κόρη μου, θέλω, μου λέει να πεις στον κύριο Καζάκη, να μου πάρει τηλέφωνο, να του μιλήσεις γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ο εθνικισμός, για να πούμε με την επιστημονική έννοια του όρου, έτσι να ξέρουμε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Ο εθνικισμός είναι η λατρεία του έθνους μακριά από το λαό. Δηλαδή δεν ταυτίζουν λαό με έθνος. Ναι. Λατρεύουν ένα έθνος το οποίο όμως δεν έχει ποδάρια, δεν έχει σώμα, δεν έχει ψυχή, δεν έχει καρδιά που έχει ο λαός. Αντίθετα, ο πατριώτης ταυτίζει το έθνος με το λαό και παλεύει για το λαό και τα συμφέροντά του. Την ανάγκη δηλαδή ο ίδιος ο λαός να αναφέρει στον τόπο του. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και αν ο λαός πιστεύει ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα ελεύθερα να πιστεύει σε αυτό που θέλει να πιστεύει, στη θρησκεία δηλαδή που πρέπει να έχει, έχει το απόλυτο δικαίωμα να το έχει αυτό το δικαίωμα. Κανένας δεν το έχει το δικαίωμα να το στερήσει. Ακόμη και εγώ που μπορεί να πιστεύω διαφορετικά πράγματα. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να του στερήσει να αποφασίσει σε τι θέλει να πιστεύει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε και πάλι που μας ενημερώνατε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στο έργο σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Απλά να πούμε ότι να διαβάσουμε εδώ μας στέλνουν οδηγίες σχετικά με το τι γίνεται με τις διακοπές ήχου και τους παραπονιάδες ακροατές. Μας στέλνει ένας φίλος, μου τη βιδώνει άγρια να ακούω τον καθένα που παίρνει και παραπονιέται για τις διακοπές του ήχου ή ζητάει να εξαπλωθείτε στο διαδίκτυο, λες και είναι κάτι πανεύκολο. Θα ήθελα να πω τα εξής. Βάλτε το χεράκι σας, κύριε ακροατές, στην τσέπη, ό,τι μπορεί ο καθένας να συνδράμει.
ένα ευρώ, δύο λίρες, δωρεάν τα παιδιά το τράβηξαν όσο πάει. Δεν γίνεται περαιτέρω χωρίς νταλάρα. Λεφτά δηλαδή. Λοιπόν, δεύτερο, το να σηκώνεται ένα σταθμός, έστω και διαδικτυακός, δεν είναι πανεύκολο θέμα. Ειδικά όταν πέφτουν όλοι πάνω του την ίδια ώρα να ακούσουν, λίγη κατανόηση. Τρίτο, αντί να παραπονιέστε, συνδεθείτε δύο ωρίτσες μετά που έχει ανέβει η μαγνητοφώνηση και ακούσετε την εκπομπή μια χαρά χωρίς διακοπές. Εδώ κάνετε 6 χρόνια υπομονή με τα μνημόνια. Δεν μπορεί να κάνετε 2 ώρες για μια εκπομπή. Τέταρτο, όποιος θέλει να κάνει διάδοση του μηνύματος, να αρχίσει μιλώντας στους φίλους του ή στο διαδίκτυο, αν δεν μπορεί να κατέβει στις πλατείες. Αυτό το λέω για άτομα σαν εμένα που είμαστε στο εξωτερικό και αντικειμενικά δεν μπορούμε να έρθουμε. Προφανώς, άμα έχετε άλλες προτάσεις, πέστε τας. Πέμπτο, το email για την ποιότητα του ήχου. Να μην τα διαβάζετε εν ώρα εκπομπής, καλύτερα να τα βλέπουν μόνο οι τεχνικοί και να μην τρώνε χρόνο από την ενημέρωση και τη συζήτηση. Να είστε όλοι καλά και καλή δύναμη ο φίλος Απόστολος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Αυτό ήθελα να απαντήσω και σε ένα φίλο που έστειλε έτσι από νωρίς ένα πολύ παραπονιάρικο κείμενο, ένα μήνυμα. Το φίλο το Βασίλη, διέξοδος από το αδιέξοδο. Προφανώς, αγαπητέ φίλε Βασίλη, με όλο το σεβασμό και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, η δουλειά μας, εάν νομίζεις ότι είναι μόνο να βγαίνουμε στο ήρωή και να σχολιάζουμε ή να κάνουμε τα σεμινάρια μου επιμόρφωση, είναι αυτά που βλέπεις φίλε μου, είναι αυτά που βλέπεις, το τι δουλειά γίνεται πίσω από αυτό ή το τι δουλειά γίνεται καθημερινά από συσκέψεις, πρωτοβουλίες, στους δρόμους. Για όλους μας το εννοώ και όχι μόνο για μένα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δουλειά γίνεται. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι τι κάνουμε εμείς, το εσείς που λες φίλε Βασίλη. Το θέμα είναι τι κάνουμε όλοι μας. Αν δεν γίνουμε κοινωνοί και απόστολοι όλοι μας, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά. Θα αργήσει να γίνει. Αυτό είναι το βασικό. Δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο το μήνυμά σου, αγαπητέ Βασίλη, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Όπως καταλαβαίνεις, το είδα. Το διάβασα, αλλά πιστεύω ότι μας αδικείς. Με όλο το σεβασμό. Να πάμε λοιπόν στο φίλο που περιμένει στη γραμμή. Η φίλη. Καλησπέρα κύριε Καλάκη. Καλησπέρα. Ο Νίκος από το παλιό Πάλι Ρεμ, τι κάνετε? Ναι, καλά, μια χαρά. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. Έχετε ανεβάσει κάπου τη μελέτη του Βόλσον αυτό με το βραβείο περί Ελλάδας? Να το πω που το ξέρω. Ναι. Που είχατε πει. Αγαπητέ φίλε, υπάρχει στην κεντρική σελίδα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου στο Facebook. Τώρα βέβαια είχε ανέβει πριν κάποιες μερούλες, ίσως έχει πάει πίσω στη σειρά, αλλά αν μπεις με λίγο υπομονή θα το βρεις. Ήταν αναρτημένο δηλαδή στην κεντρική σελίδα ΕΠΑΜ, Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, Facebook. Έτσι. Ελληνικά θα το γράψω το ΕΠΑΜ. Ναι. Όχι. Δεν θυμάμαι. Ναι, νομίζω ότι με τα αγγλικά. Όχι, δεν νομίζω Δημήτρη, κάτσε, θα το δω αμέσως και θα σου πω. Εδώ κοίμασαι και με τους δύο τρόπους, δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό. Ωραία. Ναι, σωστό και αυτό. Όχι, είναι ελληνικά. Ελληνικά. Ελληνικά είναι. Δεν άκουσα τίποτα. Ελληνικά είναι. Ελληνικά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήθελα να κάνω και ένα άλλο ερώτημα, τώρα μου διέφυγε, οπότε θα σας ρωτήσω κάτι άλλο, εκτός και να το θυμηθώ στην πορεία. Σχετικά με τις δόσεις, αν το θυμήθηκα, λοιπόν, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αυτό που θέλω να κατεβάσουμε για τις δόσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με τις οφειλές προς την εφορία. Αυτό το νομοσχέδιο, πώς το κρίνετε? Όχι αν είναι φιλολαϊκό ή αν είναι αντιλαϊκό. Γενικότερα, αν με αυτόν τον τρόπο, σε επίπεδο να το κρίνω, ζητάω την κρίση στο επίπεδο ότι εμένα με φορολόγησε η εφορία με 40% για παράδειγμα ξαφνικά, μου βάζει και 55% προκαταβολή και αρχίζει μετά, το δεν μπορώ να ανταποκριθώ βέβαια ξαφνικά σε αυτή τη διαφορά. Ναι, και φορτώνεστε χρέη. Να με χρεώνει και να με αρχίζει. Ναι. Και να μου βάζει και πρόστιμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν να αφαιρούν κάποιο ποσοστό από τις προσαυξήσεις κλπ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, τι σκέφτομαι, ποιο είναι ο προβληματισμό και θέλω την άποψή σας. Πρώτον, αν πάω εγώ να κάνω μια ρύθμιση ως πολίτης, νομιμοποιώ την κυβέρνηση να αναγνωρίζει όλα τα μνημονιακά πεπραγμένα μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα και το εξωτερικό χρέος της χώρας? Ναι, βέβαια, σαφώς.
Και το δεύτερο ερώτημα, υποερώτημα πάνω σε αυτό είναι, εγώ αποδέχομαι πλέον νομικά ότι αυτά τα οφείλω και μετά αν θέλω να τα προσβάλλω δεν θα έχω τέτοιο δικαίωμα? Βέβαια, σαφώς. Το να προσβάλλεις φόρους στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία από τη φύση τους. Δηλαδή θα πρέπει να προσβάλλεις με συγκεκριμένο τρόπο, μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, πολύ στενές τις έχουν κάνει έτσι ώστε να μην προλαβαίνει κανονικά ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον τώρα αν δεχτείς τη ρύθμιση. Μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε μας τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί αυτή. Μια μαζί. Μα ο στόχος, ο στόχος. Ο στόχος τους. Για να φύγουμε από ενδεχομένες νομικές κυρώσεις ή άλλα προβλήματα. Αυτή να λέμε ως μαζέμουν χεροπόδα. Μα είναι πολύ απλό. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να εισπράξουν. Δεν μπορούν να εισπράξουν. Ο λόγος που δεν μπορούν να εισπράξουν είναι γιατί ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. 400 δόσεις να του κάνουν, δεν έχει να πληρώσει. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Ξέρουν πολύ καλά λοιπόν ότι από αυτά τα 72 δισεκατομμύρια, περίπου τα 30 δεν είναι δυνατόν να εισπραχτούν. Πρόκειται για εταιρείες που είναι πάρα πολλά χρόνια χρεπτοχευμένες και δεν μπορούν να εισπράξουν κτλ. Υπάρχει το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο και αυτό, πάνω από τα 70% είναι αδύνατο να εισπραχτεί λόγω έλλειψης φοροδοτικής ικανότητας. Και τώρα τι κάνουν. Πάνε σε ρύθμιση ώστε να νομοποιήσουν τους δημευτικούς φόρους των μνημονίων, ώστε να μην μπορεί ο άλλος να κινηθεί εναντίον τους, ή αν θέλετε να έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία με απλή πλειοψηφία στη Βουλή να καταλύσει όλους τους μνημονιακούς φόρους που έχουν επιληθεί στη χώρα. Αυτό πάνε να κάνουν. Μάλιστα. Και η άποψη σας για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε πάνω σε αυτό ποια είναι? Νομίζω για μένα είναι όπως είπαμε από την αρχή, όσο μπορούμε δεν πληρώνουμε. Και το λέω το όσο μπορούμε. Γιατί υπάρχουν επαγγελματίες που χρειάζονται φορολογική ενημερότητα κτλ. Πάντως το παλεύουμε. Είναι μορφή παθητικής αντίστασης. Γιατί η δημοκρατία ή αν θέλετε ο κοινοβουλευτισμός, γιατί η δημοκρατία είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην εξής βασική επιλογή. Κανένας φόρος που δεν παίρνει υπόψη του δύο πράγματα. Πρώτον, την αποδοχή του λαού και δεύτερον, τη φορδοτική του ικανότητα. Αυτή είναι η βασική αρχή του συντάγματος. Φορδοτική ικανότητα, να έχω να πληρώσω δηλαδή, χωρίς να με οδηγείς σε κατάσταση απόγνωσης, απελπισίας, εξαθλίωσης. Και δεύτερον, αποδοχή του λαού. Όταν ο λαός βαρυγκωμάει να πληρώσει φόρους, δεν μπορεί αυτός ο φόρος να σταθεί. Αυτό το πράγμα είναι κατοχυρωμένο στη δημοσιονομική, που τουλάχιστον εγώ έμαθα στο σχολείο, στη σχολή δηλαδή, από τον 18ο αιώνα. Το 18ο αιώνα. Όσο φαίνεται, όσο προχωράνε τα πράγματα, όπως μάλλον πηγαίνουν προς τα πίσω. Ναι, μπρος πίσω πάμε. Αντί προς τα εμπρός. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να σου... Φίλε, να συμπληρώσω ακόμα κάτι σε αυτό που ζήτησε στην αρχή. Υπάρχει και στη σελίδα του Facebook του σταθμού, του ήρωή δηλαδή. Το έχει και ο σταθμός Facebook, που θα τον χτυπήσει, θα το βρει. Είναι με ημερομηνία 6 Μαρτίου. Εντάξει, επομένως ναι, το βλέπω μπροστά μου. Μπορεί να το βρει και στο ήρωή, στο Facebook του ήρωή. Ευχαριστούμε. Ωραία, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ένας ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει ένα mail και λέει: ήθελα την άποψη για την Ισλαμική Τραπεζική, κυρίως για την έλλειψη τόκου. Όλες μου οι οικονομίες τις καταθέτω σε τράπεζα, σε Ισλαμική Τραπεζική, λόγω επαπειλούμενης φορολόγησής της από την εφορία με το παγκόσμιο εισόδημα, όπου προσπαθούν να φορολογήσουν όλους τους Έλληνες ανά την υφήλιο. Βλέπω εδώ ότι βρίσκομαι σε μια οικονομία μετρητού, όπου και με χαρτονόμισμα του 0,2% 0,2 ευρώ, ένα ΣΑΡ δηλαδή. Κάτι αγοράζεις με δωρεάν υγεία, παιδεία για τους ντόπιους, απουσία φορολογίας, πολύ σημαντικά αναπτυξιακά έργα και ανάπτυξη της βιομηχανίας έχουν παραδείγματος χάρη όλα τα είδη φαρμάκων σε εξαιρετική ποιότητα. Η παρουσία τόκου δεν είναι τελικά ο πισοδρόμης σε μια οικονομία? Επίσης, το ότι υποτίθεται το χρήμα θα πρέπει να αναπαραχθεί αυτοτελώς χωρίς παραγωγική διαδικασία δεν σημαίνει ότι γίνεται το επίκεντρο της οικονομίας και όχι μέσω συναλλαγών? Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι το ντίζελ για το αυτοκίνητο έχει περίπου 2 με 3 λεπτά του ευρώ στο βενζινάδικο. Επομένως, πρέπει να γίνεται πάρτι από πλευράς φορολογίας και κυκλωμάτων στην πατρίδα. Ευχαριστώ, καλή δύναμη. Ο φίλος μας γράφει από τη Σαουδική Αραβία. Μας στέλνει το, γι' αυτό και λέει το 2 με 3 λεπτά. Έχετε δίκιο, έχω κοιτάξει και εγώ τις τιμές με τις οποίες μπορούμε να έχουμε έτοιμη βενζίνη στο βενζινάδικο, δηλαδή διηλισμένη από το εξωτερικό και περίπου τόσο εκεί. Βεβαίως γίνεται πάρτι, είναι καρτέλ
αυτή η ιστορία, μας έχουν αλλάξει τα φώτα και γενικά έχετε δίκιο. Η έννοια του τόκου είναι το ίδιο με την έννοια της γεωπροσόδου. Όπως παλιά στο φεουδάρχη, ο φεουδάρχης είχε το δικαίωμα της γεωπροσόδου, τώρα έτσι και σήμερα ο τραπεζίτης έχει το δικαίωμα του τόκου. Με τον ίδιο ακριβώς λόγο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που ή στη φίλη που περιμένει. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα με συγχωρέσετε, δεν έχω καμιά ρητορική νότα και μπορεί να σκορτσάρω λίγο, αλλά θα προσπαθήσω. Mm-hmm. Καταρχήν συγχαρητήρια για το δίκτυο που φέρει μέχρι στιγμής. Θα μας πεις και το όνομά σου έτσι να... Γιώργος με λένε, είμαι από την Κρήτη. Ωραία. Είμαι απλά φιλικά προχήμενος στο ΕΠΑΜ, δεν είμαι μέλος. Απλά σε πολλά πράγματα συμφωνώ μαζί σας. Εγώ απλά πιστεύω ότι το ΕΠΑΜ κινείται ως προς την ενημέρωση δηλαδή των ανθρώπων, είναι ένα, είπε λίγο, θα το έλεγα, αμυντικά. Δηλαδή, το μόνο που προσπαθεί να κάνει αυτή το ΕΠΑΜ είναι να ενημερώσει τον κόσμο. Καλό είναι αυτό, εν μέρη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να περάσει τα δικά τα μηνύματα. Εμένα η πρότασή μου είναι η εξής. Mm-hmm. Θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία διαγραφής χρέους και να συμμετέχουν και άλλες συλλογικότητες. Το ΕΠΑΜ κυρίως έχει, πιστεύω, πρωτεύοντα ρόλο, γιατί έχει κάνει την καλύτερη δουλειά από όλες. Δηλαδή, η πρώτη κίνηση να φτιάξει μια ρεκλάμα και να μαζεύει φωτοτυπίες συμβολέων για τα χρεόγραφα. Συμβολέα για τα χρέη. Δηλαδή, θα μαζεύει. Λέτε για τα ιδιωτικά χρέη ή το δημόσιο χρέος? Αρχικά τα ιδιωτικά. Ναι, μπορούμε να μαζέψουμε πιο πολύ κόσμο. Πόσο είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 εκατομμύρια αυτοί που χρωστάνε στις τράπεζες? Ναι, βέβαια. Ωραία. Από αυτούς και 1 εκατομμύριο να μαζέψουμε, πιο πολύ εύκολο είναι. Δηλαδή τους βάζουμε όλους κάτω από ένα κοινό στόχο. Βρίσκουμε που. Αλήθεια, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά τα χρεόγραφα, πού τα φυλάμε? Πού φυλάσσονται? Ναι. Πέρα από την ηλεκτρονική μορφή. Ορίζουμε μια διαγραφή ημερομηνία του χρέους. Μετά μπουκάρουμε στις κεντρικές τράπεζες τα υποφυλακία και μετά έγγραφα. Και μετά διαμηνύουμε ότι έχουμε διαγράψει τα χρέη μας. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς απλά θα κάνουμε μια, ας το πούμε, ακτιβιστική κίνηση που θα λέγει και ο Βορύδης. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα? Κοιτάξτε, να το κοιτάξουμε με ποια αντεξαπίνηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, να το δούμε. Αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όχι. Εγώ πιστεύω ότι με τέτοιου είδους κινήσεις μπορούμε πρώτα να ενώσουμε το λαό και να κινηθούμε πλέον επιθετικά. Ναι. Εγώ ήμουν από το 2012 είχα ακούσει μια ομιλία σας στην Κρήτη, πώς το λένε, στην Αστόρια. Ναι. Θα πει και μετά όπλα αν χρειαστεί. Βεβαίως. Ωραία. Εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή τι να πάμε τώρα να πηγαίνουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο? Ο κόσμος έχει φάει τόσο τοξικά στο μυαλό του. Τι να πω, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο με απλή ενημέρωση. Χρειαζόμαστε ακτιβιστικές κινήσεις. Καλά, εντάξει, δεν κάνουμε απλή ενημέρωση. Απλά το. Σίγουρα δεν έχω. Εντάξει, απλά λέω και αυτή η ιδέα να τη βάλουμε κάτω, να δούμε πώς μπορεί. Γιατί δεν λέτε εκεί στα παιδιά και στους κριτικούς που είσαστε, γιατί και οι κριτικοί είναι έτσι, ένα ταπεραμέντο λίγο παραπάνω, να το ξεκινήσουν. Αυτοί είχαν ξεκινήσει και την ιστορία με τον πληστηριασμό. Με τους πληστηριασμούς. Πολύ καλό, αλλά είναι σε αμυντική μορφή αυτό. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Είναι αμυντική τακτική, βεβαίως. Είναι αμυντική. Μα δεν χρειαζόμαστε πλέον άμυνα. Όλο άμυνα. Παίζουμε και πήγαινε. Είδατε πώς έχουμε φτάσει. Να το δούμε, γιατί όχι. Γράψτε το σε ένα mail. Μπορείτε να το στείλετε σε ένα mail. Τη σκέψη. Να τη συζητήσουμε. Ναι, να το στείλω. Δεν υπάρχει. Ωραία. Μα δεν είναι μόνο αυτή τώρα. Ξεκαταλαβαίνετε. Είναι το κλίμα της ιδέας. Με τέτοιες ιδέες. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό το λέω. Εμείς πάμε και στείλουμε τις δικές μας κάλπες δίπλα. Και βάζουμε άλλο ερώτημα. Θέλετε εκτός ευρώ, εκτός τέτοιο. Και δεν αναγνωρίζουμε εν μέρη. Είναι, ξέρω εγώ πώς θα το λέτε, συνολικά, παράγουμε, από εσάς το έχω ακούσει, παράγουμε πρωτογενής δίκαιο, πώς το λέτε. Ναι, πρωτογενές, ναι, πρωτογενές δίκαιο. Νομικά έχω σπουδάσει. Ναι. Του προγραμματιστής είμαι. Απλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τέτοιου είδους κινήσεις για να... Σωστό.
Τι άλλο πρέπει να σας πω τώρα. Δεν θα σας πω πάρα πολλά, δεν ξέρω. Επίσης κάτι άλλο που θα πρότεινα στο ΕΠΑΜ, γιατί ναι. δεν σας μιλάω. Ναι. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση μεταρρύθμιση. Δηλαδή, πέρα από ό,τι λέτε, θα κάνουμε αναδιανομή χρέους. Θα διαγράψουμε τα δάνεια. Δηλαδή, το δικό σας το μοντέλο που προτείνεται οικονομικό είναι ένα είδος. Τι ακριβώς προτείνεται, ένα είδος κομμουνιστικού καπιταλισμού. Εντάξει, είναι λίγο έρωτο όλο πολιτικό. Θέλετε συνταγματική αναθεώρηση, θέλετε. Είναι λίγο μπερδεμένο, είναι λίγο φωλό η πολιτική μεταρρύθμιση που προτείνεται. Ναι. Επίσης, θα ήταν μεγάλο λάθος να αναθρέψετε το καθεστώς και μετά να παραιτηθείτε. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να βάλετε καθόλου. Καλά, και έτσι να το αντρέψουμε από εδώ. Θα με τα άλλα. Αυτό που έχετε ξεκινήσει, δεν μπορείτε να το σταματήσετε τώρα. Δεν γυρίζει πίσω. Σίγουρα. Απλά, εντάξει, ήταν μια ολόκληρη ζήτηση αυτό. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, έτσι δεν είναι. Το καθήκον είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε το καθήκον της πρώτης μέρας. Το καθήκον της δεύτερης μέρας θα το συζητήσουμε ενώ έχουμε εκτελέσει το καθήκον της πρώτης μέρας. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σας προτείνω. Μπορείτε να φτιάξετε, καλά τώρα είναι ιδέα, μεγάλο project αυτό, ένα οικονομικό παιχνίδι. Δηλαδή, πώς θα ήταν ο ιδεατός χάρτης, ο οικονομικός χάρτης της Ελλάδος, δηλαδή θα πάρετε όλα τα στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία, ναι. παράγει κάθε περιοχή, ναι. και πώς φαντάζεστε εσείς πώς θα ήταν η ιδανική οικονομία στην Ελλάδα. Αυτό το έχω σκεφτεί και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν έχω βρει την κατάλυση, τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να το στήσουμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα δεν είναι χρήματα για να λυθούν. Ναι. Το πρόβλημα που το πάμε δεν υπάρχουν χρήματα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά όταν εσάς είχατε πει στο παρελθόν ότι σας είχε πει ο καμένος να σας δώσω χρήματα όσα θέλετε για το ΕΠΑΜ, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Παίρνετε τα χρήματα και μετά τους κράτησε και λέει ότι σας πήγε να με λαβώσει. Τα χρήματα τα παίρνετε. Λέει, άμα θα κάνει κανείς από πέρα να σας λαβώσει, πάρτε τα λεφτά και μετά κράξτε το. Εντάξει, θα το έχουμε υπόσχομα αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, βάζω την ηθική σε πολλά θέματα και αυτό είναι εις βάρος της όλης κατάστασης. Πάντως, αδερφέ, εγώ έτσι που σε ακούω και μιλάς, γιατί έχεις πει έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, αν θέλεις, αντί να περιμένουμε ένα τηλέφωνο σε ένα σταθμό να τον πάρουμε ή να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο με το ΕΠΑΜ, εδώ υπάρχουν διαδικασίες εντελώς ανοιχτές. Δεν αναγκιούται να γραφτεί κάποιος μέλος του, δεν τίποτα. Και φίλος και στο φιλικό στο γενικό. Κάτι, εγώ ήμουν από τα πρώτα άτομα που είχαν. Ωραία, όλα αυτά ξέρεις γιατί το λέω. Αλλά επειδή έχω διάφορες δουλειές και δεν προλαβαίνω. Ναι, είδες, αυτό είναι. Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με όλα αυτά, καταλαβαίνεις. Ναι, να σου πω όμως. Μην απολογήσεις, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι. Επίσης, ορισμένα θέματα διαφωνώ με τη. Σε ορισμένα θέσει του Δημήτρη, διαφωνώ. Καλά, σαφώς, αλίμονο. Απλά ξέρεις τι, οι ιδέες, οι εμπνεύσεις και οι παρενέσεις αναμετρώνται ανάμεσά μας. Δεν μπορεί κάποιος να το βάζει απλά έτσι και να λέει ρε παιδιά, εγώ το έβαλα γιατί δεν το κάνετε. Έτσι δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά γενικώς είναι ο τύπος μου, είναι λίγο αντικοινωνικός. Καλά, δεν προς Θεού, δεν υπάρχει θέμα. Θα βρούμε τον τρόπο, δεν υπάρχει. Θα βρούμε τον τρόπο. Οκ, σε ευχαριστούμε. Μας περιμένει τηλέφωνο από Δανία. Κάτι άλλο. Είναι λίγο φιλοσοφικό αυτό. Ο επαναστάτης θα κάνει την επανάσταση. Δηλαδή, έχω αυτό το Δημήτρη και λέει για το λαό, ο λαός. Αυτό το βαριέμαι πραγματικά. Ο επαναστάτης δεν την κάνει την επανάσταση για το λαό. Την κάνει για την κάβλα του. Γιατί βαριέται να βλέπει τη μιζέρια που υπάρχει εκεί έξω. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Δηλαδή, την επανάσταση δεν την κάνει για το λαό. Ο λαός είναι πλωτισμένος. Όχι, όχι, όχι. Τόσα χρόνια. Την επανάσταση την κάνει ο λαός. Ο επαναστάτης γίνεται για την κάβλα του. Υπάρχει διαφορά. Επειδή δεν αντέχετε άλλη μιζέρια. Αλλά ναι, αν χρειαστεί, ναι. χρειάζεται κάποιον να τον πιάσει από το λαιμό το λαό. Ναι. Αν χρειαστεί να τον πιάσει από το λαιμό, πιάστονε, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν θα σε πει κανείς δικτάτορα. Πολλές φορές σου γράφω για τα αντανακλαστικά του κουκουέ που έχεις επειδή είσαι στο κουκουέ. Δεν έχω κάποιο με το κουκουέ. Εγώ είμαι εναντίον όλων των κομμάτων. Δεν έχω θέμα δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο ίσως δεν μου είναι δύσκολο να γίνω να ενταχθώ τέλος πάντων κάπου. Κανένα πρόβλημα. Απλά να κατανοούμε ορισμένες φορές τι ακριβώς λέμε. Το τι επιλέγει ο καθένας στην προσωπική του επιλογή είναι σαφέστατα κυριαρχούν τα ατομικά του κριτήρια. Τα ατομικά του κίνητρα.
αλλά το να γίνει μια πράξη, γενική πράξη, χρειάζεται, είναι και είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει η πλειοψηφία του λαού. Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Όχι πλειοψηφία, όχι πλειοψηφία. Μια κρίσιμη μάζα, όχι πλειοψηφία, όχι. Κρίσιμη μάζα, η οποία όμως τουλάχιστον πρέπει να έχει τη συμπάθεια της πλειοψηφίας, αλλιώς πώς θα προχωρήσει. Ας πω, εσύ την έχεις τη συμπάθεια, δεν έχεις πρόβλημα. Δεν θα την κατηγορήσει κανένα για χουντικό ή για τέτοιο που φοβάται, εμείς πούνε οι αριστεροί, εμείς πούνε αυταρχικό κτλ. Δεν πειράζει. Είναι σαν, όπως το λένε, ο Όχι, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Όχι, ειλικρινά δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Και να σου πω την αλήθεια, εάν είχα τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, θα την έκανα την κουζουλιά που λέτε και εσείς εκεί κάτω. Δεν κολλώνω εγώ σε αυτά. Θα μετάλλιο στη ζωή μου που δεν είναι στρατιωτικός, γιατί τώρα θα κάνει πραξικόπημα. Ακούγεται βαρύ, αλλά τι είναι αυτό, ας πω, Κοίταξε, πραξικόπημα είναι όταν ο στρατός επεμβαίνει σε βάρος του λαού. Όταν ο στρατός επεμβαίνει υπέρ του λαού, δεν είναι πραξικόπημα. Είναι πραξικόπημα. Είναι επανάσταση. Δεν έχουμε καλούς στρατιωτικούς, τι να πω. Πάντως μπορείς να γνωρίσεις καλούς στρατιωτικούς, φαντάζομαι, αρκετά καλούς, τώρα τι να πω, δεν κάνουν κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, αυτό είναι και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εγώ προτείνω να το, θέλω να το επεξεργαστείτε αυτήν την ιδέα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως. Ή προτάσεις σε παρόμοια. Σε όποιον τα λέω αυτά, είμαι και εγώ γραφικός. Γίνομαι γραφικός, με λένε τρελό. Τέλος πάντων, σας το λέω και εσάς. Ο Μπέρνασο πάντως έλεγε ότι οι γραφικοί αλλάζουν τον κόσμο. Οι υπόλοιποι απλά προσαρμόζονται και άρα δεν έχουν επιδιώξεις να αλλάξουν τον κόσμο, έτσι. Ο Μπέρνασό το λέει, άλλος γραφικός αυτός. Ναι, για πώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και την παρουσία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, για χαρά. Υπάρχει ένας φίλος που λέει: καλησπέρα κύριε Καζάκη, κύριε Συμβουλόπουλε. Επειδή σύμφωνα με τη διατύπωση του κυρίου Γλέζου έχω καταπιεί τη γλώσσα μου, σας γράφω την άποψή μου. Λέει ότι τη δήλωση του Γλέζου που έγινε στο Κόκκινο, να καταπιούν τη γλώσσα τους όσοι λένε πως είμαι απέναντι από την κυβέρνηση. Και λέει, δηλαδή η δήλωσή σας που ζητάγατε συγγνώμη για τις αυταπάτες που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο λαό ήταν δήλωση στήριξης. Άλλη μια κολοτούμπα στα στερνά σας. Κύριε Καζάκη, λέει εδώ. Φαντάζομαι ότι εννοούσε τον κύριο Γλέσο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σας ακούμε. Εγώ είμαι. Στην γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, Στέφανος Γκέκας από Δανία. Γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, η σοφή μας αρχαίοι πρόγονοι έλεγαν μεταξύ άλλων, γιατί δεν ξέρω γιατί ακούω μια αντίχηση. Έχω τη στροφή. Αν έχετε ανοιχτό το δικό σας. Δεν έχω, δεν έχω. Το έχω κλείσει. Εντάξει. Οκ, okay, τότε δεν ξέρω. Από στάση έρχεται. Τώρα είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, έλεγαν αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Σωστό. Σημαίνει ξεκαθάρισμα ενιών, να ξέρουμε τι λένε οι διάφορες έννοιες. Εδώ υπάρχει μια βασική σύγχυση ενιών. Η οποία βάζει τρικλοποδιά, ας πούμε, σε κάθε προσπάθεια ξεκαθαρίσματος. Ναι. Εδώ άκουγα προηγουμένως μια κυρία, παραδείγματος χάρη, η οποία έλεγε για τον γιο της που πάει σχολείο και συμφωνώ απολύτως σχεδόν σε αυτά που λέει, αλλά λέει έξω από την Ευρώπη, κατά της Ευρώπης. Αυτό είναι λάθος τοποθέτηση. Διότι η Ευρώπη δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υποδούλωση της Ευρώπης στους οικονομικούς μεγιστάνες. Συμφωνείτε σε αυτό? Ακριβώς, σωστό. Ναι, απόλυτα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό όμως είναι βασικό να ξεκαθαριστεί. Γίνεται μια τέτοια βασική σύγχυση. Και πολλοί άνθρωποι από έναν έμφυτο φιλοευρωπαϊσμό, ας πούμε, λένε ότι να μην είμαστε. Και αυτό, ο φιλοευρωπαϊσμός πολλών τους οδηγεί να είναι υπέρ του ευρώ, το οποίο είναι παράνοια. Ναι, μα έχουν φτάσει στο σημείο. Το κλασικό αίτημα όλων των λαών να είναι ελεύθεροι και αφεντικά στον τόπο τους να θεωρείται ως αντιδραστικό αίτημα και ότι θα απομονώσουν, λέει, τους λαούς. Πότε ένας ελεύθερος άνθρωπος απομονώθηκε? Γιατί λοιπόν ένας ελεύθερος λαός να είναι σε απομόνωση? Ίσα ίσα τότε είναι που θα ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας και επαφών με όλους τους λαούς. Οι ελεύθεροι ενώνονται, όχι δούλοι. Σωστά, ακριβώς. Όπως και οι φίλοι μπορούν να γίνουν μόνο ελεύθεροι. Δεν μπορείς να έχεις. Μόνο όταν έχεις την επιλογή. Επειδή είσαι από κοινού δούλοι, ας πούμε. Ακριβώς. Εδώ τώρα όλοι μαζί είναι ένα κουβάρι, ας πούμε, υποταγμένο και λένε μετά το άλλο τρελό που ακούς συνέχεια και ειλικρινά συγχύζουμε. Δηλαδή, γιατί είναι φτηνός λαϊκισμός.
τύπου Τράγκα, τύπου εκείνη τη θεούσα, πώς τη λένε, κυρία. Δηλαδή αυτού του επίπεδου είναι αυτή η προπαγάνδα που μιλάει για γερμανική κατοχή. Ποια γερμανική κατοχή? Ο Σόιμπλε και η Μέρκελ είναι οι αχυράνθρωποι των διεθνών τραπεζιτών στη χώρα του. Σωστό. Η ίδια του η χώρα είναι υπερχρεωμένη. Σωστό. Η οικονομία του είναι με πύληνα ποδάρια, τα οποία κάποια στιγμή θα σπάσουν. Το χρέο του είναι υπερβολικό, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, αυτή η σύγκριση ενιών δεν βοηθάει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να απαλλαγούμε και η μεν και η δεξιά και η αριστερά προελεύσεω. Πρέπει να απαλλαγούμε από τα φορτία μα. Τα φορτία μα τα δογματικά. Διαφορετικά δεν θα προχωρήσουμε. Έχετε δίκιο, γι' αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Ναι, το ξέρω. Είναι το πιο δύσκολο από όλα. Η άλλη κυρία που πήρε προηγουμένως και είπε, κοιμάσαι, λένε κάποιοι, ας πούμε, η ίδια κυρία νομίζω ήταν. Ναι. Κοιμάσαι, πώς το είπε, κοιμάσαι περιόδης, ξυπνάς εθνικιστής. Ναι. Άλλη σύγχυση εδώ πέρα. Καλά, δεν είναι αντισυγείες κυρίας, απλά αυτά λένε οι δάσκαλοι στο παιδί της. Το κατάλαβα, ναι, συγγνώμη, δεν το αποδίδω στην κυρία, αλλά είναι μια φράση που ακούγεται όμως, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, ποια είναι η διαφορά λαού και έθνος? Έθνος τι σημαίνει? Έθνος σημαίνει λαός στην ιστορική του πορεία. Ακριβώς. Η διαχρονική οπτική του, δηλαδή, μπορεί να είσαι υπέρ του λαού και κατά του έθνους. Αυτό δεν είναι σωστό. Βεβαίως, δεν μπορεί να γίνει. Μπορούμε τώρα να πάμε ό,τι μπορούμε τώρα, να φάει ψωμί ο λαός, και η επόμενη ποτιά να τους κάψει, αυτό μπορεί να είναι φιλολαϊκό, αλλά δεν είναι αντιεθνικό. Ακριβώς, σωστό. Γι' αυτό και όλα στο διεθνές δίκαιο, προσέξτε, διάβαζα τώρα τελευταία ένα βιβλίο, γιατί γράφω κάτι για τον Αντέο. Λοιπόν, στο διεθνές δίκαιο υπάρχει το εξής, ότι κανένας λαός δεν μπορεί με δημοψήφισμα να αυτοκαταργήσει το έθνος του και άρα και την εθνική κυριαρχία. Γιατί ο λαός με το δημοψήφισμα είναι μια στιγμή στην ιστορία του λαού, πολύ στη συνέχεια του. Μπορούν όμως οι τράπεζες να το κάνουν. Οι τράπεζες βεβαίως, σαφέστατα. και οι ορδινάτες τους. Ακριβώς. Τους πολιτικούς, τους πολιτικούς ηγέτες, με υποτίθεται λαϊκή εντολή, έτσι. Ακριβώς. Η παράνοια δηλαδή στο μεγαλείο της. Κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, το πράγμα βρίσκεται εκεί και η οικονομική δουλεία βασικά βασίζεται στη σύγχυση ενιών, στην μη κατανόηση του πόσο σαφρό είναι το όλο σύστημα. Ο πρώτος Ρότσιλντ είχε πει, κάποιος ενδιάμεσο στα τέλη του 19ου αιώνα, εάν οι λαοί ήξεραν τι κάνουμε τα παρασκήνια και πώς διοικούμε την οικονομία και το νομισματικό σύστημα, θα μας κρεμούσαν την επόμενη στιγμή, όχι την επόμενη μέρα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Έτσι είναι. Και μάλιστα υπάρχει. Ο Τζον Κένεθ Κάλμπρεϊθ είχε πει στο βιβλίο του για το χρήμα, γράφει το εξής, ότι η ίδια η λειτουργία του χρήματος είναι τόσο απλή που ο κοινός νους αδυνατεί να καταλάβει το πόσο απλή είναι. Ναι. Όπως το... ξέρετε, αν πει κάποιος ένα πολύ μεγάλο ψέμα, είναι πολύ εύκολο να το κάνει πιστευτό, γιατί κανείς δεν θα μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί κάποιος να ψευστεί τόσο χοντρά, τόσο ασύστολα. Σωστό. Κάπως έτσι επιβιώνει και το σύστημα. Δηλαδή, και περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, όταν εξηγεί σε κάποιον το πόσο σάπιο είναι, λέει, μα δεν μπορεί τώρα. Αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας, ας πούμε. Όχι, γι' αυτό κιόλας έχει γίνει ένα πείραμα. Το κάναμε κι εμείς πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες το κάναμε αυτό για την πλάκα μας. Κοιτάγαμε όλοι μια παρέα μεγάλη, ας πούμε, σε ένα μπαλκόνι, έναν άνθρωπο δήθεν, ο οποίος ήταν έτοιμος να πέσει, να πηδήξει από το μπαλκόνι να σκοτωθεί. Δεν υπήρχε τέτοιος άνθρωπος, απλά το λέγαμε μεταξύ μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι σταματάγανε και λέγανε, ρε παιδιά, θα πηδήξει. Μα δεν υπήρχε άνθρωπος. Ναι. Αλλά μπαίνανε στο τρυπάκι να σκεφτούν για μια στιγμή. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Όταν σου λένε όλοι, μα θα πάμε στο εθνικό νόμισμα και θα καταστραφούμε. Και σου λέει, για να το λένε όλοι αυτοί, παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνει ο ίδιος από την εμπειρία του, ότι είναι αδιανόητο αυτό. Να σας πω ένα ακραίο παράδειγμα. Λοιπόν, μετά το περιστατικό των ημείων και την κατάρριψη του ελικοπτέρου, είχε γίνει, θυμάστε, μια επιτροπή εκεί πέρα εμπειρογνωμόνων δίθεν, ας πούμε, που ανέφεραν το ναυάγιο, όχι το ναυάγιο, τα συντρίμια. Συγκρίμια, ακριβώς. Δεν μιλάμε και ελληνικά και καμιά φορά ψάχνουμε λέξη. Είναι αστείο, δηλαδή. Εδώ δεν έχω και Έλληνες, δεν μιλάω ελληνικά μια φορά το δίμηνο, ας πούμε. Λοιπόν.
και είχαν κάποιες γαμαρίνες οι οποίες ήταν κρυπημένες από χοντρές 50 σφαίρες. Ναι. Και φαινόταν καθαρά ότι, δηλαδή, γιατί μια γαμαρίνα που κρυπάει έτσι, ο πίτης δεν είναι μηχανολογική, ας πούμε. Φαίνεται ναι, ότι υπάρχουν ναι, σκισίματα γύρω-γύρω. Σωστό, σωστό. Και ήταν μεγάλες τρύπες. Ναι. Δίπλα στα αυτά υπήρχαν κάποια πριτσίνια. Και στην ελευθεροτυπία τώρα, τώρα τη λέω τυχαία γιατί αυτήν την είδαμε σιγουριά και το έχω και το απόκομα φυλαγμένο. Σίγουρα υπήρχε και στις άλλες. Αλλά ήταν χαρακτηριστικό το σχόλιο που υπήρχε από κάτω. Η Επιτροπή, λέει, απεφάνθη, εξετάζοντας τις ΟΠΕΣ, ότι ήταν ΟΠΕΣ από πυρτσίνια και όχι από σφαίρες. Ναι. Ως προς αυτό πίθη, λέει, και η φορά των ΟΠΟΝ από μέσα προς τα έξω. Το μέσα και το έξω φαίνεται καθαρά, διότι το μέσα είναι άβαφο, το έξω ήταν βαμμένο κάπου σε ένα πρακτικό χρώμα. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα αυτό που έβλεπε από τη φωτογραφία ήταν το ακριβώς αντίθετο. Έβλεπε ότι ήταν σε ακανόνιστα σημεία οι ΟΠΕΣ, ήταν μεγάλες, δεν ήταν σαν τις άλλες των πυρτσινιών και στα πυρτσίνια δεν είχε τρύπες καταρχήν, ήταν μικρά τα πυρτσίνια και ήταν απ' έξω προς τα μέσα και όχι από μέσα προς τα έξω. Αλλά εξηγούσε η Λεζάντα από κάτω το σχόλιο και σου έλεγε πώς να την διαβάσεις. Ναι, ναι. Μετά ο μέσος χαχόλος κοιτάζει αυτό και λέει ναι, μα το είδα ότι είχε και φωτογραφία. Αλλά την φωτογραφία δεν την είδε ποτέ με τα μάτια του. Κι ας ήταν μπροστά του, γιατί διάβαζε την ερμηνεία της φωτογραφίας. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτή η αποβλάκωση, ας πούμε, και αυτός μετά πάει και ψηφίζει. Όταν η ελευθεροτυπία, μια μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα εκείνη την εποχή, δημοσιεύει αυτό, πού βασίζεται? Δεν βασίζεται στην βασική της πεποίθηση και γνώση ότι το 99% τουλάχιστον της 100% των αναγνωστών της δεν θα το παρατηρούσαν. Διότι διαφορετικά θα γινόταν ρεζίλια, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Άρα λοιπόν έχουν επίγνωση. Αυτοί οι οποίοι κολακεύουν τον λαό και λένε η λαϊκή εντολή και η λαϊκή βούληση και τη σεβόμαστε και τα λοιπά. Έτσι. Απόλυτα, δεν το συζητάμε. Για να μην πούμε και το άλλο που νοικιάζουν managers, εταιρείες management, ας πούμε τον Κοέν και διάφορους άλλους, ξέρω εγώ, για να τους κάνουν την προπαγάνδα με τον ίδιο τρόπο όπως κάνουν πλήση εγκεφάλου για να πλένεις με ρόλ ή με άβα, ξέρω εγώ. Αυτό που απευθύνεται, στο ανώτερο νοητικό και στην αναλυτική ικανότητα του πλήθους? Όχι, όχι, έχουν κάνει πράξη τη θεωρία του Παυλόφ με τα αντανακλαστικά στους σκύλους. Ακριβώς, ναι. Εκεί βασίζεται η όλη διαφημιστική προσπάθεια, η προπαγάνδα, να το πούμε έτσι. Με την κρίση εγκεφάλου. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να ρωτήσω, τελειώνοντας, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καζάκη. Εις ό,τι αφορά της οικονομίας τουλάχιστον, γιατί τα άλλα βλέπω ότι είναι λίγο κάπου υποδιαμόρφωση. Και αυτό είναι καλό. Είμαι απολύτως σύμφωνος μαζί σας, κύριε Καζάκη. Και συγχαρητήρια και πάλι που βοηθάει τον κόσμο να ανοίξει τα μάτια του ως προς την σαφήλα αυτού του οικονομικού συστήματος, του απαραδέκτου οικονομικού συστήματος. Λοιπόν, λέγατε μια μέρα, εξηγούσατε το πώς σε περιπτώσεις κρίσεως, το γνωρίζω και εγώ βέβαια αυτό, αλλά ήθελα, εάν μπορείτε, να το αναλύσετε λίγο περισσότερο ως ειδήμον, ότι όταν βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία πληρωμών, ξέρω εγώ, στο απόλυτο αδιέξοδο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, τότε φέρνει σε πόλεμο. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω ως μια πηγή προς τα εμπρός, όπου μπορεί εύκολα να εκδίδει, ας πούμε, και να δημιουργεί, να πολλαπλασιάζει τα χρέη χωρίς κανείς να πολυασχολείται. Έτσι είναι ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι? Όχι, όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στην ουσία μια προσπάθεια, όπως κάνεις reset στον υπολογιστή σου, όταν πλέον δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο ή να επέμβεις άλλο διαφορετικά στο πρόγραμμα για να λειτουργήσει, κάνεις ένα reset. Ο πόλεμος, ειδικά από τότε που επινοήθηκε ο παγκόσμιος πόλεμος, ολοκληρωτικός πόλεμος, είναι ένα τέτοιο reset. Και σήμερα ζούμε μια τέτοια περίοδο ολοκληρωτικού πολέμου. Στην πορεία θα μας δοθεί η δυνατότητα να το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Ναι. Μια άγνωστη τυχή και όχι ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ότι η Γερμανία αρνήθηκε πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να συμμορφωθεί προς το παγκόσμιο χρηματιστηριακό σύστημα. Και τις έγιναν επανειλημμένες προσεγγίσεις να συμμορφωθεί και δεν συνεμορφώθη. Εδώ υπάρχει μια πτυχή όμως μικρή, η οποία δεν την ξέρουν πολλοί. Ναι, βεβαίως αρνήθηκε και μάλιστα μονομερός
έπαψε να πληρώνει μέρος των υποχρεώσεών της με πολιτική του Σάχτ, τότε διοικητή της Κεντρικής Τραπέζης, αλλά είχε πίσω τα αμερικανικά κεφάλαια. Δηλαδή, το σχέδιο Γιάνγκ, το οποίο ήταν η προσπάθεια του αμερικανικού κεφαλαίου να ενισχύσει την ανοικοδόμηση της Γερμανίας, έστω και με ναζιστικό πρότυπο, προκειμένου να θέσει θέμα επικυριαρχίας των Αγγλογάλων όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά ευρύτερα στην απεικιοκρατική ζώνη. Ήθελε πάση θυσία η Αμερική. Δηλαδή να κάνουν μια οικονομική διείσδυση στη Γερμανία. Ακριβώς. Για να βάλουν τη Γερμανία, να το πούμε έτσι, σαν πολιορκητικό κρυό ενάντια στην Βρετανική και Γαλλική επικυριαρχία. Λοιπόν, και έτσι τους δώσαν τα κεφάλαια. Έγινε η συνθήκη της Λοζάνης του 1932, όπου αναγνώρισε το δικαίωμα στη Γερμανία να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις. Δηλαδή ήταν πριν τον Χίτλερ όμως. Ναι, μα για να βοηθήσουν τον Χίτλερ το κάνανε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι ο Χίτλερ είχε θέσει να μην πληρωθεί το χρέος της Γερμανίας, ούτε οι αποζημιώσεις προς τις Βερσαλίες, με βάση τη συνθήκη των Βερσαλιών. Για να μην το κάνουν οι Γερμανοί, το κάνανε οι Αμερικανοί με πρωτοβουλία δική τους, ώστε να κρατήσουν την επαφή και τη σχέση. Όταν λένε οι Αμερικανοί, γιατί τώρα αυτό είναι λίγο γενικό, όπως τώρα λένε οι Γερμανοί, ξέρω εγώ. Όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γερμανοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ως επίσημο κράτος. Ναι, ως επίσημο κράτος. Ήταν το περίφημο σχέδιο Γιάνγκ. Το οποίο τους έδωσε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό. Καλά, η συνθήκη των Βερσαλιών ούτως ή άλλως ήταν αδιέξοδη, όπως την αντίθεση. Βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα. Και το οικονομικό χρέος, αυτό που χρέωσαν στη Γερμανία, ήταν θανατηφόρο. Δεν το συζητάμε. Θανατηφόρο. Ο στόγος ήταν να την εξοντώσουμε. Δηλαδή, να την εξοντώσουμε. Και για το δικό μας είχα πει εγώ το 2010, είμαι μαθηματικός. Τότε ήμουν στις ΣΕΡΕΣ ακόμη εγκατεστημένος και σε ένα τοπικό κανάλι κληθείς σχετικά με τα θέματα μαθηματικών και επειδή είχα ένα μαθητή που αρίστευσε σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και είχαμε μια σχετική εκπομπή και είχα πει τότε, επειδή ήταν τότε ο ΓΚΑΠ, ο Άντριου Παπάντριου εκεί πέρα, διαπραγματευόταν τα ζητήματα και έσκαβε το λάκκο της Ελλάδος συγγνώμη και λοιπόν είχα πει τότε ότι οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά ως μαθηματικός, επειδή γνωρίζω τη λειτουργία της εκθετικής συναρτήσεως, αν μη τι άλλο, είναι φύση αδύνατον να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Και είναι, γιατί τότε ακόμα λέγαν, παραμυθιάζαν τον κόσμο, ότι κάνα 2-3 χρόνια δύσκολα και μετά όλα θα είναι με λιγάλα. Λοιπόν, και λέω, είναι σαν να προσπαθείς με ένα κουτάλι να αδειάσεις τη λίμνη Κερκίνη που έχουμε εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, τότε και είχα πει ότι η μόνη διέξοδος είναι να χρεοκοπήσουμε τώρα. Αλλά ενέπνευσαν ένα φόβο στο λαό, μη τυχόν τη χρεοκοπήσουμε. Τι λένε παιδιά, δηλαδή τι χρόνο να πάθουμε. Δηλαδή είσαι βραγμένος, είσαι καταμούστημα και φοβάσαι μην πέσουν μερικές σταγόνες επάνω σου. Ναι, αυτό ήταν το ζήτημα, ναι, δεν είναι θέμα. Επίσης είναι και η φιλοσοφία πάλι του εδώ και τώρα, έτσι, να μην ζοριστούμε εμείς, θα κάτσεις, θα ζοριστείς. Θα βάλεις, όπως λέμε στα χωριά, θα βάλεις τον κόλο σου κάτω να δουλέψεις, ας πούμε. Δηλαδή θα βγάλουν ρόζους στα χέρια σου. Πρέπει να πάρεις απόφαση. Αλλιώς να είσαι δούλος. Να πάει όλη η νεολαία να παριστάνει τα γκαρσόνια. Η μόνη δουλειά που βρίσκει ότι είναι αξιοπρεπής για το εφέτης, ας πούμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει ο Έλληνας να αποκτήσει άλλη νοοτροπία. Περηφάνεια, και η περηφάνεια συνοδεύεται από μια διάθεση αυτοθυσίας και διάθεση εργασίας. Άρα πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία, πρέπει να αλλάξει το μυαλό, να ξεκαθαρίσουν οι έννοιες. Πρέπει. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ένα ή μισό. Ένα ή μισό έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε που κατέληξε. Θέλει όλα μαζί να είναι ξεκάθαρα. Σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, ένας φίλος, ο φίλος ο Μαρίνος, μας λέει: μπορεί να το πεις και άντρο Παπανδρεϊκό, αυτό το μοιράζω χρήμα και διαλύω το έθνος. Ο Αντρέας Παπανδρέου, η μεγάλη καταστροφή δεν είναι ότι μοίρασε χρήμα. Άμα είχε μείνει μόνος του να μοιράσει χρήμα στα λαϊκά στρώματα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μοίρασε δανεικό χρήμα ή δανειακό χρήμα. Αυτό το μεγάλο δραματικό πρόβλημα, συν το γεγονός ότι κράτησε εκτός παραγωγικού κυκλώματος 340-370 βιομηχανικές επιχειρήσεις, η αφρόκρεμα το βιομηχανίας της εποχής εκείνης, που αν αυτές
κάτω από τη λειτουργία του κράτους, την εποπτεία του κράτους, αναδιοργανώνονταν με τα σχήματα αναδιοργάνωσης που υπήρχαν τότε και πάμπολες προτάσεις και δεν μπαίνανε στον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων μόνο και μόνο για να φορτώσουν χρέη τον κόσμο και να εκμαυλήσουν το καλύτερο ποιοτικά κομμάτι του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού που είχε τότε η χώρα, τότε θα μιλάγαμε για μια άλλη ελληνική οικονομία. Αλλά δυστυχώς η κλεπτοκρατία καλά κρατεί, καλά κρατούσε πάντα. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Να πούμε μια είδηση, μέχρι να, αν υπάρχει άλλη γραμμή, δεν ξέρω. Να πούμε, τώρα ακούγομαι μάλλον καλύτερα, μια είδηση μέχρι να υπάρξει άλλη γραμμή. Πριν από αυτό, με συγχωρείς. Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα, μας λέει ο φίλος Βίκτορ, με τον προλαλήσατα για το χεράκι στην τσέπη. Έτσι κι αλλιώς τα μαθήματα ιστορίας, οικονομίας, πολιτικής που ακούω από το σταθμό είναι ανεκτήμητα. Ας δώσει ο καθένας ό,τι μπορεί για το στήσιμο του σταθμού και θα το πάρει πίσω σε γνώση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους επαμήτες. Σωστός. Λοιπόν, δεκτή έγινε, λέει, την 3η 10 Μαρτίου του 2015 με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η σχετική τροπολογία του ανεξάρτητου βουλευτή αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών, του κ. Μαριά. Ναι. Ειδικότερα η Ευρωβουλή, κατά την ψήφιση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του έτους 2013, υπερψήφισε την τροπολογία του Νότι Μαριά, με την οποία κάνει αποδεκτές τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει και το όνομα, στις 14 Ιανουαρίου του 2015, στη γνωστή υπόθεση, σύμφωνα με τις οποίες πέραν των άλλων γίνεται δεκτό ότι όταν ένα πρόγραμμα λειτουργεί ως μέτρο εντασσόμενο στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να απέχει από κάθε είδους άμεση παρέμβαση στα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ESM. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει άμεσα την αποπομπή της ΕΚΤ από την Τρόικα. Δηλαδή ανοίγει ένας δρόμος. Αυτή είναι η τέτοια του Μαριά. Ένα πολύ καλό διαπραγματικό μέσο. Ακριβώς. Εάν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και λέει ο ίδιος ο... Μα γι' αυτό το λέω, ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο κ. Μαριάς, τους συναδέλφους που υπερψήφισαν μαζικά την τροπολογία που υπέβαλα. Με την υπερψήφιση τροπολογίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να σταματήσει η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΚΤ, καθώς θεωρεί πλέον ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να είναι μέλος της Τρόικας και ταυτόχρονα να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη νομισματική αρχή. Αυτό είναι το διακύβευμα. Είναι ένα σημαντικό βήμα, αν θέλει να το διαξιοποιήσει μια κυβέρνηση αφενός. Μπορεί να το αξιοποιήσει μια κυβέρνηση στη διαπραγμάτευσή της με σκοπό, βεβαίως, κακά τα ψέματα, επειδή τα βάζει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη διακριτική ευκαιρία να κόβει την χρηματοδότηση προς τις τράπεζες. Αυτό είναι το ισχυρό εκβιαστικό ατού που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα μέσο για να την εκβιάσει. Έτσι. Αλλά δυστυχώς, όσο κρατάμε, η κυβέρνηση κρατάει τη στάση «δεν εκβιάζουμε, δεν εκβιαζόμεθα», ναι, που το είδα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, το «δεν εκβιαζόμεθα», είναι δωράδωρο. Όλα αυτά είναι δωράδωρο. Και μια έμεση, αν θέλεις, απάντηση απέναντι σε αυτή την ιστορία για το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έδωσε ο κ. Μητρόπουλος για άλλη μια φορά, ο οποίος στεναχωρημένος βγήκε και είπε ότι μίλησε για σύστημα διπλής τρόικας και διπλού ελέγχου. Έτσι. Διπλής και δαιμονίας. Δηλαδή έχουμε, λέει, είχαμε τον τεχνικό έλεγχο, τώρα έχουμε και, έχουμε και τον πολιτικό έλεγχο. Είναι αυτό που λέγαμε. Είναι αυτό που λέγαμε. Ότι στην ουσία αυτό που κατορθώσανε, έτσι, είναι να περάσουν να κάνουν πάνω από την τεχνική επιτήρηση, να βάλουν και την πολιτική επιτήρηση. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς εύκολα να χτυπήσεις. Ακριβώς. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή που είπε ότι εμείς δεν θέλουμε. Ο Βαρουφάκης θέλουμε τους θεσμούς. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Καζάκη. Με λένε Γιώργο, την Παιανία σας τηλεφωνώ. Ναι. Σας παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό, κύριε Καζάκη. Ήθελα, αν μου επιτρέπετε, δύο επισημάνσεις. Βεβαίως. Η μία είναι καταρχάς ό,τι αφορά. Αναφέρεστε πολλές φορές στην εποπτεία της ιαμικής εθνικής αντίστασης και σημασία της λαϊκής ενότητας, προκειμένου να αποκρούσουμε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια. Η επισήμανση που θέλω να κάνω, ή παρατήρηση, αν θέλετε, είναι ότι όταν προσπαθούμε να οικοδομήσουμε την ενότητα, πρέπει να είμαστε, θα είμαστε και ενωμένοι και με ανθρώπους που δεν συμφωνούμε ενδεχομένως σε κάποια πράγματα, έτσι? Βεβαίως. Δεν είναι? Βεβαίως. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή με βάση τη βιαιότητα αυτής της επίθεσης που υπιστάμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ανάγκη για τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο τις κοινωνικές συλλογικότητες που υπάρχουν, τις αντιστάσεις κτλ., αλλά και με τις πολιτικές συλλογικότητες. Σας το λέω γιατί παλιότερα τα βλέπα και από τα μέσα.
αυτά τα πράγματα και παρατηρούσα έτσι μια, αν θέλετε, μια κουλτούρα ή μια ηθική η οποία ευλογούσε πολύ τις αντιπαραθέσεις, το δογματισμό, μια αντιθέσεις που πήραν πολλές φορές και προσωπικό χαρακτήρα, ξέρετε, και οι οποίες πιστεύω ότι αποδυναμώνουν τις αντιστάσεις του λαού μας. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Αυτό δηλαδή, πολλές φορές μιλάω και με παλιούς συναγωνιστές, συντρόφους κτλ. Εγώ εξακολουθώ να συμμετέχω σε κοινωνικές, σε κοινωνικά κινήματα, σε πορείες, σε διαδηλώσεις κτλ. Ψήφισα σε αυτές τις εκλογές και ψήφισα την κυβέρνηση, όχι γιατί πίστευα ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, ειδικά η λιγόμενη ηγετική ομάδα ή αυτοί που έχουν τοποθετηθεί σε οικονομικό επιτελείο, αλλά όπως και πολλοί άλλοι κόσμοι, επειδή έχει απογοητευτεί, επειδή σε κοινωνικό. Ναι, αναζητούσε μια ανάσα, βεβαίως, δεν υπάρχει θέμα. Αλίμον, καταλαβαίνω. Δεν πολλά πράγματα καταλαβαίνετε. Ναι. Και υπάρχει μια απεσιοδοξία και πολλές φορές ίσως και η τοπάθεια στο λαό μας. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω ότι. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως, γιατί είναι αυτό που ακριβώς θέλουν να κερδίσουν οι δυνάμεις που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Βεβαίως, ναι. Δεν πρέπει να τους το χαρίσουμε αυτό το δώρο. Βέβαια, θα παρακολουθώ τα πράγματα. Ξέρω ότι υπάρχουν και ενωτικές πρωτοβουλίες κατά καιρούς και πρέπει να υπάρχουν, αλλά έχει σημασία να είναι όσο πιο μεγάλη γίνεται. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σε ορισμένα βασικά κεντρικά ζητήματα, όπως είναι το θέμα της ακύρωσης του χρέους. Δεν το συζητάμε. Οι πληστηριασμοί κτλ. Καταλάβατε, γιατί πολλές φορές παρατηρώ. Δεν θέλω να κάνω τώρα το τιμητή ή τον κανενός, αλλά πολλές φορές παρατηρώ ότι ξέρετε, υπάρχουν αντιπαραθέσεις και διαφορές, οι οποίες είναι θυμητές και απόλυτα σεβαστές. Οι οποίες χωρίζουν τους ανθρώπους που αντιστέκονται. Σε αυτό έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών αντιπαραθέσεις, κατά τη γνώμη μου. Η μία αντιπαράθεση είναι απόλυτα φυσιολογική και κατανοητή. Είναι με τους όρους με τους οποίους πάμε να κάνουμε το να δίνουμε το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι απολύτως λογικό και εντάσσεται στο. Αυτό δεν εμποδίζει να είναι ενιαίο το στρατόπεδο που οργανώνεται για να κάνει αυτή τη μάχη. Η δεύτερη αντιπαράθεση έχει να κάνει με απολύτως εχθρικές αντιλήψεις. Ναι, οι οποίες είτε παρεσφρύνουν από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Δεν έχει καμία σημασία στις σημερινές μέρες, στις μέρες που ζούμε. Εμείς ξεκινήσαμε με την εξής βασική λογική, ότι εδώ ανάμεσους αγωνιστές, αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στα βασικά προτάγματα ή που δέχουν τα βασικά προγράμματα, δεν μπορεί να ισχύει ο διαχωρισμός αριστερός-δεξιός. Ναι. Κοιτάξτε, θεωρητικά πολλές φορές δεν ισχύει. Στην πράξη πιστεύω ότι ισχύει. Δηλαδή η διαφορά, αυτό που λέμε αριστερά-δεξιά μετά το γαλλικό διαφωτισμό, υπάρχει. Ακόμα και θεωρητικά λέμε ότι δεν έχει σημασία, στην πράξη αποδεικνύεται. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να είμαστε, ας πούμε, για παράδειγμα, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Δεν μπορεί να είμαστε, ας πούμε, να έχουμε ενότητα με ανθρώπους που υποστηρίζουν διάφορες μορφές διακρίσεων εις βάρος του. Ναι, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Των ανθρώπων. Δεν μιλάμε για ρατσιστικές αντιλήψεις και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει συμβιβασμό ούτε ενός. Όχι, βέβαια. Αλλά προσέξτε να δείτε. Έχουν δυνάμεις πολιτικές, το ξέρετε πολύ καλά, και έχουν και κοινοβουλευτική έκφραση δυστυχώς, οι οποίες προτάσσουν τον πατριωτισμό. Ναι. Οι οποίες μόνο πατριωτικές δεν είναι. Βεβαίως. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά είναι αντιλαϊκές πολιτικές. Προσέξτε όμως, δεν χαρίζουμε κανέναν σε αυτές τις δυνάμεις. Βεβαίως. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω διαπιστώσει ακριβώς το ανάποδο. Ακόμη και σε μένα τον ίδιο. Μου ήταν πολύ πιο δύσκολο στην πράξη να εφαρμόσω μια τακτική που λέει ότι συζητάω και διαφωνώ, αλλά στα πλαίσια του μετόπου. Ακριβώς. Στις κοινές δράσεις. Ποινιό μετόπου. Ακριβώς. Ναι, παρά. Πώς θα το πούμε. Έβγαινε από μόνο του στην πράξη. Να σας πω κάτι. Στο ΕΠΑΜ περάσαμε από 1000 ζόρια. Πολύ μεγάλες μεταβολές. Ναι. Ποιο ήταν το κεντρικό σημείο? Το κεντρικό σημείο είναι, ακόμη και εμείς που προερχόμαστε από την κομμουνιστική αριστερά και όλα αυτά τα πράγματα, ενώ αποδεχόμασταν αυτή τη βασική αρχή, ότι δεν μπορεί να υπάρχει, πώς θα το πούμε, τακτική αριστερού-δεξιού μέσα στα πλαίσια του μετόπου, ωστόσο στην πράξη, είτε στην πράξη μας έβγαινε αυτό. Πώς έβγαινε αυτό, να σας πω κάτι. Ναι, για επιδομή. Ενδιαφέρον αυτό, έχει πρακτικό πολιτικό ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί έβγαινε αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, μέσω οργανώσεις και τη συλλογική δράση που έχει το μέτωπο, αυτός που προέρχεται από οργανωμένες δυνάμεις αριστεράς, με την ευρεία έννοια του, συνήθως είναι πιο πολιτικά έτοιμος να βγει μπροστά, να πάρει το λόγο, να διατυπώσει άποψη. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Ο άλλος που έρχεται από πιο συντηρητικούς χώρους και συνήθως είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι πιο απολιτικ, να το πούμε έτσι, ναι, ο οποίος αποφασίζει ξαφνικά να μπει, όχι ξαφνικά βεβαίως, λόγω της κατάστασης, να μπει στην οργανωμένη πάλι, δεν έχει κατακτήσει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Οπότε τι γίνεται, εάν δεν τον σεβαστείς αυτόν και τους ρυθμούς με τους οποίους μπορεί και συμμετέχει ή προσπαθεί να συμμετάσχει, συνήθως επιβάλλεις αυτόν τον διαχωρισμό χωρίς να τον θέλεις. Ναι,
Ευρωπαϊκή Συνείδηση δεν αναπτύσσεται ενιαία. Όχι βέβαια. Και ο βαθμό όλου του ανθρώπου. Όχι βέβαια. Με πολύ αντιφατικό τρόπο αντιλαμβάνεται. Δεν εννοείται. Απλώς δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με ιδέες που είναι ξένες προς ένα αυθεντικό κίνημα λαϊκής αντίστασης. Όχι δηλαδή, βέβαια. Διαχωρισμού. Γι' αυτό και εδώ η μεγάλη μάχη. Γι' αυτό και η μάχη εμάς, σε εμάς, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε λογικές οι οποίες εμφανίζονται ως πατριωτικές αλλά δεν ήταν. Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν το να βαθύνουμε στην έννοια της δημοκρατίας. Πολύ σωστά και πολύ σωστά κάνω. Στη δημοκρατία και στην πράξη, μέσα στις οργανώσεις του ΕΠΑΜ και στον τρόπο που λειτουργεί το ΕΠΑΜ. Πολύ σωστά. Αλλά και σαν αντίληψη, σαν πολιτιακή αντίληψη. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ κόσμο από, που μπήκε στις γραμμές μας και προερχόταν από πολύ συντηρητικούς χώρους, να ξεδιαλύνει το ποια είναι η ποιοτική διαφορά που εδώ δεν έχει να κάνει με το πώς εκτιμάς το ΕΑΜ, παράδειγμα. Ναι. Γιατί εντάξει, υπάρχει κάποιος κόσμος που έχει και βιώματα τελείως διαφορετικά. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, βέβαια. Δεν θα πάμε να λύσουμε τώρα τα βιωματικά μας. Σωστά. Λοιπόν, ωστόσο, πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει πραγματικά παλεύω για το μέλλον του λαού να εκφράζεται ελεύθερα. Να μπορεί όχι μόνο να εκφράζεται ελεύθερα, αυτό το λιγότερο, αλλά να μπορεί να ασκεί ο ίδιος την εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι με ποιους θεσμούς, με ποιο τρόπο, με ποιες λειτουργίες. Και έτσι, αν το θέλουμε, αν αντιπαιδαγωγούμαστε κι εμείς που είχαμε μάθει στην κομμουνιστική αριστερά σε πυραμιδικές δομές οργάνωσης, σε δομές κομματικής καθοδήγησης. Έτσι είναι. Έχω εμπειρία, γι' αυτό σας το λέω κι εγώ, γι' αυτό σας το λέω έτσι, ακριβώς. Μπορεί κατ' όνομα να ήταν. Να αναφερόντουσαν σε δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά και πολλές φορές να ήταν χειρότερες και τις χειρότερες. Ακριβώς, σωστό. Ναι, έτσι είναι. Ομάδες και κόμματα, έτσι. Εμείς είμαστε, εγώ θεωρώ μεγάλη μου τιμή το ότι ανήκω σε μια οργάνωση όπου στο κεντρικό της οργάνου ανήκουν αναρχικοί, άνθρωποι που προέρχονται από συντηρητικούς χώρους, τροτσκιστές, εντάξει. Λοιπόν, αν και το τροσκιστικό γάλα είναι μεγάλο πρόβλημα, όπως λέμε μεταξύ μας. Τώρα πλάκα. Βλέπω διατηρείται αυτές τις σπαλιές αντιλήψεις. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, πειραζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι τα πειράγματα που κάνουν οι σύντροφοι μεταξύ τους. Λοιπόν, και φυσικά κάποιοι, αυτοί που προερχόμαστε εμείς από την κομμουνιστική, να το πούμε έτσι, παράδοση του κινήματος, είμαστε λίγοι. Ναι, είμαστε μειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι και φυσιολογικό, γιατί αυτό είναι στην κοινωνία μας. Αυτό συμβαίνει στην κοινωνία μας. Σας πληροφορώ όμως ότι αν πει κάποιος, εάν, πώς να το πούμε, χρειαστεί κάποιος από εμάς να δώσει τη ζωή του για τον άλλον, έστω και αν έχει τελείως διαφορετική ιδεολογικοπολιτική καταγωγή, θα τη δώσει. Σωστά. Και σας πληροφορώ ότι το έχει κάνει πολλές φορές αυτό το ΕΠΑΜ. Έτσι. Αν έχω χρόνο, δεν ξέρω και αν μου επιτρέπετε μια δεύτερη επισήμαση. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό ο φόβος του λαού μας για την έξοδο του ευρώ οφείλεται κυρίως σε αυτό που ονομάζουμε μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, αντικειμενικά και όλο το παρελθόν. Στα πρώτα βήματα. Όσοι είμαστε υπέρ της εξόδου από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν σοβαρές και μεγάλες δυσκολίες. Βεβαίως. Η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι επαναστατική. Βεβαίως. Απλά δεν θα υπάρχουν αδιέξοδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δυστυχώς ο κόσμος. Αλλά πολλές φορές, δηλαδή, βεβαίως είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει το μέλλον. Και έχουμε μια οριστεία στις αναφορές μας. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το φόβο, στο άγνωστο, σε αυτό επενδύουν όσοι τάσσονται κατά της εξόδου του ευρώ. Εμείς προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε. Καλύτερο, και θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια επεξεργασία, δηλαδή κάποιων μέτρων που θα υπάρχουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος. Την Κυριακή. Του ανθρώπου που θα είναι άνεργοι κτλ. Δηλαδή, αν καταλάβει ο λαός μας. Την Κυριακή. Υπάρχει μια. Συγγνώμη κιόλας για να ολοκληρώσω. Ναι. Αν καταλάβει ο λαός μας ότι θα υπάρξει η εγγύηση και προστασία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Μα από εκεί ξεκινάει. Περίοδο, τότε δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα. Πιστεύω ότι προς αυτόν τον φόβο επενδύουν και αν είμαστε κι εμείς συγκεκριμένοι την πλευρά μας. Καταφέρουν να περιοριστεί πολύ αυτός ο φόβος και πιστεύω ότι έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, έτσι αλλιώς εγώ ετοιμάζω κάποιο βιβλίο να βγει τώρα το τελευταίο τέλος του μήνα που λέει ακριβώς αυτά που λέτε. Ναι. Με ποια βήματα οδηγούμαστε στη νέα κατάσταση. Σε όλο τα μέτωπα. Ξέρετε, δηλαδή θα πάρουν, ας πούμε, μπορεί προσκέρα να υπάρχει αύξηση ανεργίας για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, τέτοια προβλήματα πρακτικά που για έναν εργαζόμενο το βασικό ζήτημα ποιο είναι. Σημαντικά είναι θέματα ζωής και θανάτου, καταλάβατε. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας. Ακριβώς. Τέτοιο που οποιαδήποτε δυστύχημα συμβεί στην πορεία μετάβασης, γιατί δεν μπορεί να είναι όλα προγραμματισμένα. Ναι. Πρέπει να πάρεις και τους ασθάνους με τους παράγοντες. Ατύχημα, ίσως. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και τους ασθάνους με τους παράγοντες πρέπει να τους πάρεις υπόψη. Οπότε, να φτιάξει ένα τέτοιο δίκτυο προστασίας από την πρώτη μέρα. Ακριβώς, ακριβώς. Ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα
ακόμη και, και το χειρότερο σενάριο να υπάρξει στη μετάβαση. Εμείς προσπαθούμε και τώρα την Κυριακή, μάλιστα θα γίνει μια διαδιάλεξη με διαφάνειες, με συγκεκριμένα νούμερα. Πού, σε ποιο χώρο? Στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στον 4ο όροφο στην Γαλιθέα. Λοιπόν, όπου θα υπάρξουν διαφάνειες με τα συγκεκριμένα μέτρα και πόσο έχουν κοστολογηθεί, πώς μπορούν να υλοποιηθούν με βάση την εμπειρία που έχουμε από την ελληνική οικονομία τα τελευταία 40-50 χρόνια, τουλάχιστον με τα πολεμικά. Ναι. Όλα αυτά για να καταλάβει ο άλλος, πρώτον να εξοπλιστεί με επιχειρήματα. Και δεύτερον να καταλάβει ότι δεν είναι να φοβάται τίποτα. Ναι, είναι σκληρός αγώνας. Βεβαίως είναι σκληρός αγώνας. Αλλά είναι ένα αγώνας που θα σου δώσει αποτελέσματα την πρώτη στιγμή. Ναι, εγώ πιστεύω, κύριε Καζάκη, και πολλοί όσοι τάσσονται υπέρ της εξόδου του ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μεσοπρόθεσμα αυτό θα ωφελήσει πάρα πολύ το λαό μας και, και την οικονομία της χώρας και γενικότερα την κοινωνία μας. Αυτό, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να αφορά εμένα ή 5-10% χίλιους άλλους ανθρώπους. Προσπαθώντας να το εκμηριώσουμε αυτό. Ο λαός μας να καταλάβει ότι ειδικά στην πρώτη περίοδο, που θα είναι δύσκολη αναμφίβολα, ότι θα υπάρχουν αυτά τα μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα, τα πιο φτωχά στρώματα του πληθυσμού μας, ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, του υγιούνται, τη σύντηση, τη στέγαση, το ρεύμα του. Καταλάβατε. Δηλαδή, ακόμα και στους πάγκους του μπορεί να έχει ένα βασικό, ένα ελάχιστο εισόδημα να μπορεί να βγάλει πέρα τις καθημερινές του ανάγκες. Βεβαίως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ώστε να πάψει και όλη αυτή η τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, για χαρά. Δημήτρη, είναι 4 παρά 5. Παρά 5, ναι. Οπότε πρέπει να τελειώνουμε. Λοιπόν, Καζάκη, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, ο Γλέζος λέει να καταπιούν τη γλώσσα τους όσοι είπαν πως είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Του εξήγησε ο Αλάκης τι συμβαίνει και είναι φανατικότητος του Ρούντι Ρινάλντι πλέον. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητήσω μια και δεν έχει νόημα και δεν αξίζει και τον κόπο. Δηλαδή, ειλικρινά, το βασικό ζήτημα είναι εμείς τα τραβάμε μπροστά, να βοηθάμε τον κόσμο, να το ανοίγουμε τον δρόμο, να το πούμε έτσι, είτε στο μυαλό, είτε στη δράση του, ώστε να μπορούμε να προοδεύσουμε μπροστά. Και όποιος είναι ή θέλει να μείνει στο περιθώριο, γιατί περιθώριο είναι, ακόμη και αν ανήκει στην κυβέρνηση, ακόμη και αν το βγάζουν καθημερινά στα προγράμματά τους ή πρωινιάτικες, μεσημεριανίες και βραδινές εκπομπές, να ξέρετε είναι περιθώριο της ιστορίας και μάλιστα στην ανυποληψία της ιστορίας. Όποιος δεν τάσεται με το συμφέρον της προόδου όταν ακριβώς κρίνεται αυτή η πρόοδος, καταδικάζεται. Τώρα θα μου πείτε, για ορισμένους που κινούνται με τη σκέψη στην τσέπη τους, δεν πειράζει, αλλά για όλους εμάς τους υπόλοιπους νομίζω ότι παίζει ρόλο. Τώρα, ο κύριος Γλέζος, εάν πραγματικά κάνει αυτή την κολοτούμπα, όπως λέει ο φίλος, δεν έχω δει αυτή τη δήλωση. Αν την κάνει αυτή την κολοτούμπα, νομίζω σε βάρος του είναι κρίμα, διότι οι παλιοί λέγανε πάντα, και αυτό είναι που τους ανησυχούσε περισσότερο, ακόμη και από το εκτελεστικό απόσπασμα, ακόμη και από τη φυλακή, αυτό που τους ανησυχούσε περισσότερο είναι να μην βρεθούν στα στερνά, να ατιμάσουν τα πρώτα. Δηλαδή, τα στερνά τους να ατιμάσουν ολόκληρη την ιστορία και την πορεία τους. Και ένα τελευταίο, Δημήτρη, πες στους ακροατές να μπουν στη σωσελία του ήρωη, όπως είπε ο φίλος από το τηλέφωνο χθες. Στη μέση δεξιά θα κατεβάσουν τον desktop player, θα πατήσουν αποδοχή όπου χρειαστεί και από την επιφάνεια εργασίας θα ανοίξουν τον desktop player και θα πληκτρολογήσουν ήρωη, θα κλικάρουν και έτοιμο να πούμε ότι χθες λοιπόν, το έβαλε και στους τρεις υπολογιστές, δύο από τους έψαχνα της ηχοληψίας και τα λοιπά, του σταθμού και δουλεύει. Ο φίλος ο Βαγγέλης, ένας από τους τεχνικούς που βοηθάνε εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα, έτσι αλλιώς να πούμε ότι συνεχίζουμε το Σαββατοκύριακο. Μάλλον από σήμερα το απόγευμα είναι η πρώτη από τις διαλέξεις για την ποιήση και την πολιτική. Στις 7 με 9 νομίζω αξίζει τον κόπο κάποιο, όποιος θέλει πραγματικά να ακούσει κάτι διαφορετικό και να ανοίξει το μυαλό του, να το πούμε έτσι, αξίζει τον κόπο σήμερα 7 με 9 Ελευθερίου Βενιζέλου 4 στον 4ο όροφο στην Καλλιθέα. Είναι η πρώτη διάλεξη από τις 4 με θέμα ποίηση και πολιτική. Αύριο το πρωί στην ίδια διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 4, ποιος το κάνει? Είναι η κυρία Κουμποχόλη που είναι φιλόλογος. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αύριο το πρωί στις 10.30, είναι η συνέχεια του κύκλου αυτομόρφωσης για το ζήτημα της ιστορίας με υπεύθυνους τον Σταύρο Παπαγιάννη και τον Γιώργο τον Γιώργη.
είναι στις 10.30. Το θέμα βεβαίως άκρως προκλητικό και ενδιαφέρον, μικρασιατική καταστροφή. Δυστυχώς θα δούμε εάν προλάβω να φέρω, έχω πλήρη συλλογή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν πρόλαβα να δώσω, να το δώσω στα παιδιά, γι' αυτό και θα προσπαθήσω να έρθω αύριο να το φέρω. Έχω πλήρη συλλογή των εφημερίδων του μετόπου, του μικρασιατικού μετόπου, που βγάζανε στρατιώτες στα χαρακόμματα και στο μέτωπο της μικρασιατικής καταστροφής. Κάποια από αυτά αξίζουν πάρα πολύ. Ανάμεσα τους είναι και οι εφημερίδες των κομμουνιστών της εποχής. Να δούμε και τα ψέματα που έχουν υποθεί για αυτά τι γίνεται. Τα έχουν στο πρωτότυπο, σε ηλεκτρονική μορφή, και ίσως να αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς τι ακριβώς λέγανε. Βγαίνανε αρκετές, δεν είναι οτιδήποτε. Ήταν κάτι το οποίο στο στρατό την εποχή εκείνη δεν υπήρχε αυτή η λογική που επέβαλε ο Μεταξάς, ότι απαγορεύεται η πολιτική στο στρατό. Ίσα-ίσα η πολιτική ήταν βασικό στοιχείο της, του ζήμωσης μέσα στο στράτευμα, παρά το γεγονός βεβαίως ότι τα πιο αντιδραστικά στοιχεία του στρατού, κυρίως οι βασιλόφρονες αξιωματικοί, την κυνηγούσαν. Αλλά ο στρατός ήταν ζυμωμένος με την πολιτική στην Ελλάδα. Από την Επανάσταση. Από την Επανάσταση. Έτσι δεν είναι. Προηγείρει οι περισσότεροι αξιωματικοί ήταν γόνοι αγωνιστών της Επανάστασης, είχαν εμπλοκή με τα περισσότερα πολιτικά πράγματα της χώρας, όντας ενεργοί αξιωματικοί, και βεβαίως το ελληνικό στρατός ήταν ένας, επειδή ήταν το σώμα των αξιωματικών του ελληνικού στρατού, ήταν ένα από τα πιο μορφωμένα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στο 19ο αιώνα, ήταν και το λίκνο των πιο άμεσων δημοκρατικών ιδεών που υπήρξαν εκείνη την εποχή. Γι' αυτό κιόλας και όλα τα στρατιωτικά κινήματα της εποχής που υποβοηθούσαν ή ήταν ή δημιουργούσαν συνθήκες μεγάλων κοινωνικών κινημάτων μέχρι το 1909, μέχρι και το 1922 στην ουσία, μετά που έδειξε το τελευταία, που έδειξε το βασιλιά, τελευταία πράξη. Μετά εκμαυλίστηκε ο ελληνικός στρατός, επιβλήθηκε η λογική του ουδέτερου, που σημαίνει κατακριούργηση της πολιτικής σκέψης των, του σώματος των αξιωματικών και όποιον υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις. Η λογική ήταν του καθεστώτος 4 Αυγούστου της φασιστικής διαδρομής, και από τότε εφαρμόστηκε πλήρως μέχρι και σήμερα. Η λογική της 4 Αυγούστου στο στράτευμα υπάρχει ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για την που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε τους φίλους που βγήκαν στον αέρα και σύντησαν μαζί μας. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με την προσπάθεια που κάνουμε. Ωραία. Βοηθήστε για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη καλύτεροι και βεβαίως να ανεβάσουμε τον πήχη των απαιτήσεων για όλους μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά. Αυτός ξέχασα. Το απόγευμα του Σαββάτου, 5 η ώρα, βέβαια, είναι ανακοινωμένο, έτσι καλώς πες το. Ναι. Και την Κυριακή το πρωί στις 10.30 πάλι στην Ελευθερία Βενιζέλου 4, τέταρτος όροφος στην Καλλιθέα. Όποιος θέλει να έρθει να δει με ποιον τρόπο μπορούμε να μεταβούμε σε εθνικό νόμισμα και να διαγράψουμε τα χρέη από τώρα. Αύριο το πρωί που λέμε. Οκ. Okay. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.